Εμείς δεν καταλαβαίνουμε από Πάσχα, ούτε από τι έχουμε σήμερα. Don't stop. Κυριακή. Εμείς έχουμε το Βαΐο. Κυριακή το Βαΐο. Τι το Βαΐο. Κυριακή το Βαΐο. Τι, οι Βαΐδες γιορτάζουν. Ναι. Ο Βάιος ο Καραγιάννης. Χθες ήταν του Λαζάρου. Ο Λάζαρος. Χαιρετίσματα για χρόνια πολλά σου. Όπα, ποιες γυναίκες γιορτάζουν σήμερα. Αν σας πάει το μυαλό. Βαΐτσες. Όχι. Όχι. Όχι, αυτό αυτονόητο, ναι. Ποια Βαΐ. Α, μου το είπε σήμερα φίλο μου και πήρε σε φίλο να τη ευχηθώ. Ναι, ποια τι. Με τι συνδυάζεται το γεγονός των Βαΐων, η είσοδος του Ιησού. Πού μπήκε. Τα Βάια, με τι άλλο. Με τι άλλο. Γιορτάζουν μια εβδομάδα που το Σταυρό είναι το. Γιορτάζουν οι Δάφνες. Απίστευτο ρε φίλε. Είναι λογικό. Ναι, τώρα δεν το συνειδητοποίησα. Έγινε πριν 21 ετών για να με συνειδητοποιήσω ότι γιορτάζουν. Και οι Δάφνες, τα ονόματα τα γυναικεία. Ναι, ναι, ναι. Του Σιμίτη η γυναίκα, α πούμε, γιορτάζουν. Σήμερα. Πε την χρονιά πολλά. Άλλο ένα χρυσό χορηγό. Πώ γίνεται όμω όλοι οι παοξίδες να ξέρουν και τι γυναίκε των πρωθυπουργών. Παοξίδα. Ναι, ημέρα. Πρωθυπουργή να ήταν, να μην την ξέρω. Να μην την ξέρεις, λαράκο, όχι, είπα τώρα. Τι να ψάξεις εδώ πέρα, λαράκι, εδώ είναι λαράκι, εδώ πέρα τα μαγικά του Μπένι Χιλ. Εδώ έχεις μάθει τα μαγικά του Μπένι Χιλ. Ο άνθρωπος μεταμόρφωνε τα πάντα, ο άνθρωπος ακουμπούσε τον κάρβουλο και τον έκανε χρυσά. Του Ανταρσία. Τις γυναίκες των υποψήφιων βουλευτών του Ανταρσία. Έτσι. Θέλει πρωθυπουργή να μην ξέρω. Έτσι, γιατί τουλάχιστον εμείς άκουσε, εμείς έχουμε να προβολευόμαστε ότι δεν έχουμε γίνει ποτέ κυβέρνηση. Ενώ εσύ αγόρι. Πρωθυπουργήνα είναι ρε. Τα κουτάλια τα χρυσά. Χρυσά τα κουταλάκια. Λοιπόν, πείτε ό,τι θέλετε, αφού πρώτα πούμε τους χορηγούς. Το hardball. Λοιπόν, το hardball εκεί, Ελπίδος 8, στο πιο, στην Πολύγνη, στο πιο εμπορικό τρίγωνο της πόλης, είναι δεδομένο αυτό, είναι αυτονόητο. Εσύ, θα σε αρχίσω τις μπάτσες τώρα εδώ πέρα. Μαλάκα. Άσε να τελειώσουμε. Πάμε το πάλι. Μην μιλάτε, για 5 λεπτά μην μιλάτε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, στο πιο εμπορικό είπαμε λοιπόν τρίγωνο της πόλης της πόλης Ελπίδος 8 στην Πολύγνη. Έχουμε και λέμε, εκεί γίνεται ένας χαμός, sold out πάντα. Ένα χορηγό να αυτή η εκπομπή, εάν οι μαλακίες και οι βλακίες που λέμε και κάνουμε μετριόντουσαν σε λαμπάκια και σε φωτάκια, έπρεπε εδώ να λέει Las Vegas. Και σου σκάσα με μαχάτα να αγόρι μου, για εκεί είσαι εσύ. Για εκεί είσαι. Που αναποσβήνουν τα λαμπάκια του, κατάλαβες. Υποκίνησε ο άλλος στο πιτάσιο. Λοιπόν, εκεί που γίνεται ένας χαμός καθημερινά, ένα sold out καθημερινά, εκεί που αν δεν πας κανένα δύο μέρες είσαι εξαρτώμενος, υπάρχει εξάρτηση, λοιπόν εκεί που στις φλέβες, εάν δεν πηγαίνεις και κυλάει η χαρτμπολίνη που λέμε, όπως λέμε η σωλήνη, όπως λέμε στον καπνιστή είναι η νικοτίνη, όπως λέμε σε αυτό που παίζει κουμάρι και τράπουλα τραπουλίνη, εκεί είναι η χαρτμπολίνη λοιπόν, χαρτμπολίνη, εγώ λείπω δύο μέρες και μου λείψε, γι' αυτό το λέω. Θα σε φέρω να ρεύω. Με τη δουλειά, με τη δουλειά. Φέρω μια ταβρίμια. Πήγα σε δύο μέρες, τρεις μέρες δράμα, Κιλκής, χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά εκεί στο Κιλκής και στην Κοζάνη σήμερα. Κάνουμε τον αγώνα μας τα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τόσους φίλους έχει ούτε ναι. Τις ρόδες δεν πάζει. Λοιπόν, θα κάνουμε. Το ευχαριστώ, θα το πούμε στο τέλος δηλαδή της επιτυχίας που θα το κάνουμε. Μας περιμένουν στο Κιλκής εκεί πέρα. Μας περιμένουν λεφτά, δεν ξέρω. Θα μάσουμε λοιπόν. Εκεί που τα ποτά είναι πεντακάθαρα και οι παρουσίες είναι πολύ ευχάριστες. Εκεί που η μπυρίμπα γίνεται ένας πραγματικός χαμός. Εκεί που τα πτυχία της μπυρίμπας δίνονται από εκεί. Είναι όλοι οι καθηγητές και οι προϊστάμενοι όλοι εκεί πέρα. Λοιπόν, hardball Πολύγνη, εκεί που η διασκέδαση κοστίζει λίγο και περνάς πολύ καλά. Μπορείτε να πάτε να γνωρίσετε το μαγαζί από κοντά. Για όσους το γνωρίζουν, ξέρουν τι λέω. Για όσους δεν ξέρουν, πρέπει να πάνε από κοντά να το γνωρίσουν. Το αυτί σου πολύ καθαρό το βλέπω. Λοιπόν, το πάμε στην κυρία Έφη. Πήγα χθες εκεί πέρα. Φέρετε. Το μεσόφρυδο είναι κομμένο στη μέση. Λοιπόν, με φρέα Έφη. Με φρέα το πήρε το βρίδι. Το αυτί σου είναι σαν να έχει κάψει χόρτα. Το έκανε, το καθάρισε. Φτιά, βρίδια, μύτες. Με τσουγκράνες θα πήρε. Πώς και είναι στα χωράφια. Λοιπόν, εκεί
Κάνει και πίσω. Όχι, όχι, εκεί δεν κάνει. Εγώ πάω και με κάνουν την πλάτη, να ξέρεις. Ναι. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχε πάει εκεί. Ολύμπου 23 και Ολύμπου 31 είναι δύο χώροι αισθητικής, καταπληκτικοί χώροι. Το ένα είναι κουρίο, το άλλο είναι άλλος χώρος αισθητικής. Θα μιλήσουμε για αυτά. Στο κέντρο της πόλης ξεκινάει ο οδός Ολύμπου από τους 12 Αποστόλους και φτάνει μέχρι τη Ροτόντα. Είναι μονόδρομος βέβαια. Εκεί που το κούρεμα σε χρόνια κρίσης είναι μόνο 5 φράγκα, 5 ευρώ το κούρεμα. Για τα μπατήρια και για όλους, να πάτε τις γυναίκες σας εκεί πέρα, να πάτε εκεί που γίνεται, που έχει βάψιμο, έχει περμανάν, έχει ίσκομα, έχει απ' όλα. Λοιπόν, 5 φράγκα το κούρεμα το απλό. Εκεί που στον άλλο το χώρο, στο 31, έχουμε το μανικιούρ και το πεντικιούρ, έχουμε το τζελ, το μεγάλο μα των νυχιών, το τεχνικό. Εκεί που το μασάζ το κάναμε προσφορά εδώ και ένα μήνα και συνεχίζει με 5 φράγκα μόνο το μισάωρο. Το έχουμε πει επανειλημμένως, κρέμες μόνο πληρώνεται εκεί πέρα 5 φράγκα, το τρίψιμο είναι τζάπα. Εκεί λοιπόν η κυρία Εύη με τα κορίτσια της προσφέρουν καλλιτεχνικές υπηρεσίες. Ο Στέλιος, ο φίλος μας ο Πετκανίτσας, στη Δελφών με Μπότσαρη γωνία, εκεί που σε λίγο θα φύγουν οι λαμαρίνες γιατί το μετρό δουλεύει, όντως ξεκίνησε και δουλεύει. Σε λίγο δεν ξέρω σε πόσα χρόνια βέβαια. Από 5 μήνες. Λοιπόν, εκεί που ο τεχνίτης αυτός είναι φοβερός, βλέπει το πρόβλημα και επιτόπου σε χρόνο ρεκόρ το διορθώνει. Έχω πάει πολλές φορές και είναι ένα παιδί καταπληκτικό και τεχνίτης, κάτσε καλά. Τι κάνεις, κλειδώνεις αυτές τις κλειδιές? Λοιπόν, όχι, βγάζω κλειδιά για τα αυτοκίνητα, για τα σπίτια, για διάφορα άλλα πράγματα, για το μομπιλάζ, για το αυτοκίνητο, χίλια. Λοιπόν, είναι οι τιμές του πολύ καλές και πολύ καλό παιδί. Έτσι. Δελφών με Μπότσαρη γωνία. Έχει χώρους εκεί στάθμευσης 2-3. 3-4. 3-4. Φοράει. Κερνάει και καφεδάκι και πολύ καλό παιδί. Έτσι. Στο Deliway πήγε να φας? Στο Deliway δεν πήγα αυτές τις μέρες. Θα πάω όμως. Έχει νηστίσιμα. Έχει και νηστίσιμα. Πολύ νηστίσιμο έχει πέσει. Όλοι οι χριστιανοί, οι καλοί εκεί πέρα, να ξέρεις. Αγίου Μπάντων είναι στον Πλάτανο απέναντι. Έτσι. Όσοι δεν ξέρετε, ο Πλάτανος είναι σήμα κατευθείαν για την Ξηροκρίνη. Είναι στην περιοχή της Ξηροκρίνης αυτό. Κάτω από το POX μερικά μέτρα. Μερικά μέτρα παρακάτω από το POX. Πριν φτάσει. Από τα γραφεία του POX. Ναι. Από το καφενείο του POX. Ναι. Και από τα γραφεία της ομάδας. Ναι. Λοιπόν, και ένα μαγαζί πολύ ωραίο, φανταστικό. Έχω πάει 3 φορές μέχρι στιγμής. Εντάξει, θα. Τι εννοεί, αντικρουστικό ή κρουστικό? Το Lidl. Κρουστικό. Λοιπόν, εκεί που είναι όλα πεντανόστιμα, παιδιά. Λοιπόν, μεταφορές. Δημήτρης Κασαγιάννης. Είχα ραντεβού μαζί του, με έστησε να πούμε, γιατί πήρε το φορτηγό του, έτυχε μια έξτρα δουλειά. Πάνω από όλα δουλειά, φυσικά. Φυσικά. Ναι, με έστησε για τέτοια δουλειά. Στο χωρικό, είσαι στήνει στα ραντεβού, τη στήνει στα ραντεβού. Για τη δουλειά. Με έστησε, λέω, έχει τόσο πολλή δουλειά που λέει δεν προλαβαίνω. Ανωτεραβία. Κυριακή, μέσα στη νύχτα, Κασαγιάννη, σώσε με. Κασαγιάννη, πεθερά μου, μετακομίζει, φεύγει από το σπίτι, διώξτηνα. Κασαγιάννη, έχω. Μετά από αυτό που πάθαμε τον Τζόρνταν. Έχω πολύ ακριβά, πώς τα λένε αυτά, τις πίνακες. Αυτός καινούριος χορηγός είναι. Όχι, έχει κανένα δίμηνο. Από τότε που πάθατε αυτό με τον Τζόρνταν, που φάνηκε κατευθείαν μεταφορική, πήγατε να βρείτε. Έτσι, άμα ξαναμείνετε καμιά φορά, σας μεταφέρει και εσάς για πίσω. Μα τι λέει, κάτσε, τι πάθατε. Είχαν πάει μια φορά ένα ταξίδι και επειδή ήταν απαράδεκτο το ότι τα βεζινάδικα ήταν κλειστά. Λοιπόν, και η κυρία Μέρη, σήμερα έγινε το σκηνικό. Μάλλον χθε ήταν δημόσιο 50 άτομα, 25 φύγανε. Λιποθύμησε ένας παππούς εκεί, έπεσε κάτω ξερός, ξέρεις αυτά τα μνημόσυνα, βρίσκεστε 50 άτομα, είναι πάνω από 65 χρονών και οι 50, στο επόμενο μνημόσυνο λείπουν οι 5-6. Έρχομαι εκεί να σε πρίξω, κρυφτείτε Νικολάου από Χαριλάου. Έλα φίλε, φάει και φασόλια έτσι αυτά τα μεγάλα τα γιγάντων, να μας τα κλάσεις, να πούμε να μυρίσουν καλύτερα. Λοιπόν, άντε πάλι κάνουμε. Η κυρία Μέρη κάνει στη δική της την κουζίνα με τα δικά της τα χεράκια. Τα χεράκια της τα ανατολίτικα. Ξέρεις, η ανατολίτικη κουζίνα. Δηλαδή, όλη η μαγιά είναι, δεν είναι μόνο το ψάρι που είναι φρέσκο, που τα ψαρεύουν οι ίδιοι οι βαρυπάτητες και οι ψαράδες. Έχουν φτιάχνουν το τζατζίκι οι ίδιοι. Χειροποίητες αλυφές. Αλυφές, πώς τις είπες? Γλίστρες. Έτσι, γλίστρες, η ίδια. Είναι εκεί, μέρα νύχτα, πάνω στο πατάρι κοιμάται, το κατεβαίνει κάτω. Κρασιά τα καλύτερα, σίγουρα τα καλύτερα. Όταν πας στην κυρία Μέρη θα πεις ένα καραβίσιο από το ραπτό μου. Έτσι. Πάμε να τους δούμε. Βλάκι πανσέτα, μπιφτέκι λουκάνικο με ζωντανή μουσική. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο και φυσικά όλα τα είδη σε πακέτο. Delivery στο 2310 922 710.
Λοιπόν, όποιος μιλήσει ξανά στην Ελλάδα για Brexit, για Brexit, είναι αδερφάρα, αδερφάρα του ελέγχου. Ειλικρινά, ρε φίλε, εγώ το σκέφτηκα αυτό. Και εγώ το σκέφτηκα. Εγώ προσωπικά, αν λέει κανένα κοντά μου Brexit ξανά και τα ακούσω, του κόψω τη γλώσσα. Μπουλιά, βροθιά, στο σαγόνι. Μέσα τη γλώσσα κόψω να μην ξαναμιλήσει ποτέ. Ούτε μπορεί να μιλήσει κανένα για το Μαρινάκι. Τι Brexit θα κάνει. Σωστό. Για το Μαρινάκι. Σωστό. Τι να πει για το Μαρινάκι. Πώ θα το κάνει το Brexit. Παλιά αδερφέ. Με το μάγουλο τη Μπαρθένα, πρώτο του Τσίπρα. Brexit, θα κάνω Brexit. Τώρα για σήμερα κάνει. Έλα, εντάξει, η αριστερά μα αφήνει να. Μετά βγήκαν οι ποδοσφαιρικοί Brexit. Να. Πασνεύ, μόλι έκαναν το. Χάει κανένα τάλιρο να πούμε από το ταμείο, ποιο θα βάλει. Τι να. Όχι, λέει μέσα. Πώ κινούνται οι ομάδε. Αλλά παραδέχομαι και εσάς που γράφετε. Εμείς, όχι, ναι. Και στις τηλεοράσεις. Wow. Πώς το καταπίνετε, να πω. Τι στόμα είναι αυτό που έχετε, πώς το τα παίρνετε. Δεν γράψαμε ότι. Ρωφάτε τα πάντα. Ο Πάου θα κάνει επανάσταση. Τι είναι αυτά, ρε παιδί. Ναι. Ναι. Γύρισμα στις 48 ώρες. Πόλεμο στο Σαββίδι κήρυξαν οι σύνδεσμοι με αφορμή την εμφάνιση του Παναθηναϊκού με τον Πάου στο Βάλιρο. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά είναι τα πράγματα. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά να μην λέμε βλακείς. Στο χωριό μου λένε όταν κάθεται το βαρύ, σηκώνεται το ελαφρύ. Ναι. Ποιο είναι το ελαφρύ, δεν το κοιτάς. Ελαφρύ είναι αυτό. Μάλλον είσαι παικταράς. Ο βαρύς είναι ο Μαρινάκης αυτή την εποχή. Αυτός είναι ελαφρύ. Λέω, χειραμέρις. Λέγει. Ελαφρύς. Δηλαδή τώρα που θα κατέβει κάτω, γράμουν οι συνδέσμοι, που πας ρε. Τι θα κάνει τώρα, δεν καταλάβω. Θα κατέβει στο Καραϊσκάκι. Ποιος. Ο ΠΑΟΚ. Με την κανονική ομάδα. Καταρχήν εδώ τώρα, αν στείλουν τα μικρά, είναι η ξεφτύλα. Έγκλημα, έγκλημα. Του αδερφισμού. Η ξεφτύλα του αδερφισμού. Εγώ αν είχα παιδάκι και έπαιζε στα μικρά του ΠΑΟΚ τώρα και του λέγανε ότι πάνε στο Καραϊσκάκι, εγώ του σταματούσα το παιδί. Ναι, σωστό. Σωστό. Του σταματάω την μπάλα τώρα, κόψε την κολόμπαλα. Θα είναι έγκλημα. Εσύ τι είσαι. Δεν μα φωνάζει όλο τον χρόνο ότι έχω ομάδα και με αδική διαιτησία και με κάνει και με ράνει. Έχει ομάδα, βάλε μέσα τον Περμπάτοφ, βάλε τον Κλασμάτοφ, τα παλτά που έχει φέρει όλα εδώ πέρα μια πενταετία και παίξε. Εγώ. Έχει τόσο δούλεμα. Ξέρεις γιατί δεν το γουστάρω αυτό το δούλεμα. Ξέρεις γιατί τον γουστάρω το Μένιο, γιατί τσατίζεται με τον Πάουκ. Και ήρθε τώρα να κάνει τον Πλάτωνα εδώ. Να κάνει τον φιλόσοφο τον Πλάτωνα. Οι επιχειρήσεις, μόνο τώρα που από ό,τι αντιλαμβάνουμε, αλλά τι γίνεται τώρα. Οι επιχειρήσεις θέλουν δύο πράγματα. Θέλουν χρήμα, θέλουν και κότσια. Και μια άλλη. Εντάξει, εννοείται. Και Σανίδης δεν βλέπω τώρα κατά πόσο κρατάνε τα κόκαλά του ακόμα. 70 έκες. 70. Είναι ένας χώρος, θυμάσαι όταν μπήκε ο Βίκτορας ο Μητρόπουλος με τον πιστολά, πώς τον πιάσαν, τον πήραν τον πιστόλι. Θυμάσαι μέσα στο Μέμπερς. Μερούκα. Ναι. Με. Και έριχνε ο άλλος με τα πιστόλι, τον πήραν και τον πιστόλι. Γεια σου, Στελάρα. Αλλά αυτά. Θέλουν το αίμα να βράζει, ρε τίγρη. Παππούς έγινε. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι. Πάμε. Δεν έχει πάμε. Αυτό ένα. Πάμε στον αεξή, λοιπόν. Πάντως ο μόνος που απειλεί ευθέως. Ωραία. Ευθέως τον απειλεί. Τον είπε τον Οκτώβριο. Θα πούμε. Ο μόνος που απειλεί είναι αυτός και έχει και αποδεδειγμένα πολλά λεφτά. Αλλά ο Φογιέτ έφυγε. Όταν του είπε να κάνουμε κάτι παραπάνω, δεν κλάσε πατάτα. Σήμερα, αν πει ο Δήμος τα μισά από όσα μου είπε στο αυτοκίνητο τώρα. Τώρα μου δίνει πάσα ο Μένιος να πει. Εγώ σου δίνω την πάσα με το τέλος. Θα πολύ ζουμί. Ο Φογιέτ. Θέλω να πω κάποια πράγματα. Εγώ και εγώ μετά. Και εγώ μετά. Και εγώ και εγώ. Και μια προβληματική κατάσταση στο Ηρακλή. Το διακρίνω και αυτό. Δηλαδή παίρνουν σουπεράδικα στοιχεία. Σουπεράδικα, σουπεράδικα στοιχεία. Ναι. Για μέσα. Να δεις τι γίνεται τώρα. Να ακούσουμε. Δεν έχουμε σπίρτο να ανάψουμε σιγάρα. Ωραία. Πρέπει να πουληθεί ο Βέλιος. Ναι. Ονειρεύονται να φύγει ο Βέλιος στο εξωτερικό. Ναι. Γιατί ο Αποστόλης είναι από το, την αποστολή από την κάτω. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Αποστόλης. Δηλαδή το θέλει Μπάγερ το Βέλιο. Όχι, δεν το δίνει. Όχι, ούτε Λέστερ. Αν έρθει αύριο το πρωί εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα που μπορούν να κάνουν μεταγραφέ τύπου Βέλιο, είναι ο Σαββίδης, ο Μαρινάκης και ο. Δεν πάει σε κανένα πιστολίδι. Μόνο Ολυμπιακός. Δηλαδή το ποδόσφαιρο τι είναι ρε παιδιά. Δεν έφυγε. Περάσαμε τα ζόρια μας, δέλτα εθνικές, β' εθνικές σήμερα μαζεύουμε τα κόκαλά μας ακόμα. Ναι. Πουλάμε το Βέλιο, φέρνουμε τρεις Βέλιους. Όχι ρε φίλε, δεν θα πω στη λογική που έκανες εσύ. Μα αυτό δεν είναι το ποδόσφαιρο. Όχι ρε φίλε, δεν είναι το ποδόσφαιρο. Ποιος θα τα πληρώσει να περάσει η ομάδα. Δεν τους νοιάζει ρε. Φίλε, το καταλαβαίνεις εσύ λέω, δεν καταλαβαίνεις. Άκουσε με, άκουσε. Αν υποκίνδυψε ο καθένας, χωρίς να βάλω μισό. Δεν καταλαβαίνει ρε εσύ, τα είπε, έκανε ωραία πάσα. Μιλάμε με αεξή, όχι ο Ηρακλειδέας θα μιλήσει πρώτα. Ας σου πω. Σου περίζει σου λέει. Λάθος. Λάθος. Γιατί ούτε διοίκηση, άκουσε με, ούτε διοίκηση έκανα εγώ, ούτε έχει κάνει ο γνωστός οπαδός. Απαγορεύεται να έχει λόγο
λόγο ο παδός. Λάθος κάνεις, λάθος κάνεις. Σε θέματα ιστορίας, σε θέματα να έχει ο παδός. Αλλά μέσα στην εταιρεία στα οικονομικά, τις εταιρείες, μιλάμε για εταιρείες. Ωραία, να σου πω κάτι. Κάποιος βάζει τα λεφτά του. Μπράβο. Ήθελε να πάει. Έχει λόγο όλη γειτονιά. Σωστά. Ήθελε να πάει. Ήθελε να πάει καλέ αυτός. Πώς το λένε ο πρόεδρος τους. Κάνε λεπτό. Ο πρόεδρος τους, πώς το λένε ρε. Ο Παπαθανασάκης. Ο Παπαθανασάκης. Τον κάλεσε να πούμε ο Σαβίδης στα γενέθλια. Ποιος Παπαθανασάκης εκεί πάλι άλλο καρακιστή. Δεν έχεις φράγκο. Ορμάς και το Σάββατο Θεοδωρίδη τώρα. Καλά το κάνεις ρε. Ναι, έχεις δίκιο ρε το παιδί το που λένε. Και ως τι ορμάς. Ως τι ορμάς, άσχε και τον όρμηξε. Ναι. Τι σε φαγουρίζει τώρα ο Ποπός. Ο Ποπός. Ρε σύνδεδε, ρε σύνδεδε, κάτσε να απαντήσω. Άκουσε με, άκουσε με. Γιατί μπερδεύετε. Άκουσε με, γιατί μπερδεύετε. Ο άνθρωπος που είχε πάρει 4-5 δανεικούς τη χρονιά που πήγε να πέσει. Ο άνθρωπος που είχε βάλει 4 γκολ σε όλο το πρωτάθλημα και 2 αγωνιστικές που το τέλος έριξε 5 μαζεμένα. Άκουσε με λίγο. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός έχει μάθει ότι για να υπάρχει, πρέπει να πηγαίνει και να κολλάει σε κάποιον από πίσω. Μάλιστα. Δεν μπορεί να δεχτεί την άποψη ότι ο Ηρακλής πορεύεται αυτόνομος, δεν έχει μαντήλι να κλαφτεί, σωστά τα λέει και εγώ τα λέω, αλλά δεν θα κάνει αυτό που έκανε ο Άρης. Αυτό ο Αριανός δεν μπορεί να το δεχτεί. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Γιατί ο Αριανός πλέον δεν μπορεί να βγει και να μου πει ο Αριανός, ο Σουπεράς που ήταν κάποτε, πρώτα έλεγε Σούπερ 3 και μετά θρησκεία και όλα τα υπόλοιπα, να βγει και να μιλήσει για τον Άρη την ιδέα. Γιατί όταν πάει να βγει ο ίδιος ο Αριανός να μιλήσει ότι ο Άρης είναι ιδέα, του λένε κάτσε ρε φίλε, από την ιδέα σου έχεις γίνει 800 κιλά και έχεις κάνει 15 μαγαζιά χωρίς να έχεις δουλέψει στη ζωή. Έτσι και ξέρεις ότι ποιο μιλάμε. Έτσι λοιπόν ο Αριανός, επειδή ζει πλέον την κατάθλιψή του, θεωρεί ότι ο Ηρακλής πρέπει να βαριζηθεί στα ίδια χνάρια. Τέλος. Ωραία. Λοιπόν, μικρόφωνο στον Γιώργο. Μακάρι να πουλούσε ο Άρης αυτούς που έπρεπε, να παίρνει τα λεφτά. Εγώ διαφωνούσα, τα είχα βρει με τον Κόκκι, το κάνανε ένα συμβόλαιο επίπεδο. Μακάρι να πουλούσε ο Άρης. Δεν θα είχα αυτά τα χάλια που έχει εδώ. Ρε φίλε, δεν είχα τον Κόκκι με εκατομμύριο. Ο Βέλης δεν παίρνει εκατομμύριο στο Ηρακλή. Ξαναλέω ξανά και τελειώνω. Κάτσε τον Αριανό και τον Ηρακλήδεα. Ο οπαδός μέσα στην εταιρεία, στα οικονομικά της εταιρείας, απαγορεύεται να έχει λόγο. Σωστά. Ποιος είναι. Σωστά. Σωστά. Ναι, γιατί για πες μου λίγο. Θα σου πω εγώ. Θα σου πω εγώ. Όχι. Άσε τώρα. Πού συμβαίνει. Πού συμβαίνει. Θα θέλω να σε κάνω κουμάντο. Άκουσε. Περίμενε. Πού τα λεφτά ωραία. Σε μια χώρα που μου λες εσύ γιατί μπορεί να φέρεις άλλες χώρες. Περίμενε. Άκουσε. Ρε πλάκα μας κάνει. Ο άνθρωπος μου μιλάει για άλλες χώρες που οι νόμοι τηρούνται. Στην Ελλάδα, ο παδός όταν φεύγουν όλοι αυτοί οι κουστούμάτοι με τις γραβάτες και αφήνουν τις ομάδες χαιωμένες, ο παδός τι έχει να τη σώσει. Όχι ο κουστούμάτος. Εκεί πέρα παίρνει και τον λογαριασμό. Τέλος. Εδώ τον λογαριασμό τον αφήνει η ρεφενέ. Τέλος. Λοιπόν. Ρεφενέ τον αφήνει. Γιορτή του ΠΑΟ. Ο Σκόρδας ρεφενέ τον άφησε. Stop. Και τον πήρε μαζί του. Γιορτή του ΠΑΟ. Κάτσε να μιλήσουμε. Κάτσε να μιλήσουμε πρώτα για το σώμα. Γιορτή του ΠΑΟ. Για τη γιορτή. Για τη γιορτή. Εδώ να φαίνεσαι. Έλα εδώ σε μένα δίπλα. Έλα εδώ. Γιορτή του ΠΑΟ. Δηλαδή από αυτά που λες τώρα για τον Σκόρδα και για τον Άρη, τι πάνε να πεις ότι. Τι θες να καταλάβω. Ότι ο Ηρακλήδεας είναι πιο έξυπνος από τον Αριανό. Όχι. Μπορεί και να. Όχι. Στο ξαναλέω. Εγώ άλλο πάνω. Δεν μπορείς να έχεις λόγο εσύ. Δεν μπορείς να πάρει. Ούτε εγώ. Για το που θα πάει ο. Μάρα, άκουσε με. Αν δεν θέλει ο Βέλιος να πάει σε αυτές τις ομάδες, δεν παίρνει το 1 εκατομμύριο του Κόκκι, παίρνει 65.000 που είναι της πλάκας συμβόλαιο. Και ο παίκτης δηλώνει ότι θέλει να πάει στο εξωτερικό, εγώ δεν θα κάνω το της πλάκας συμβόλαιο. Τέλος. 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 Σταματήστε λίγο, ρε. Νόμιζα με εσένα προσωπικά. Λοιπόν, γιορτή του ΠΑΟΚ. Δεν καλείται Πατατούδη. Δεν καλείται να πούμε. Φασούλα. Γούναρη δεν πάει να μην καλέσει. Λέω, ποιους δεν καλέσανε. 15 χρόνια εκεί στη θέση. Έχει πάρει πρωτεύουσα. Όχι, είπα ποιοι δεν καλέσανε. Δεν είπα ότι είναι σωστό. Καλό, μη. Δεν τον κάλεσανε. Ποιο δεν κάλεσανε. Δεν τον κάλεσανε. Ποιον. Δεν τον κάλεσανε. Πώς δεν τον κάλεσανε. Θυμάσαι την ομάδα του 72. Δεν τον κάλεσανε. Ρε παιδιά, άμα δεν ξέρετε, μη μιλάτε. Μισό λεπτό, ρε φίλε. 72 πήρε κύπελο, 74 πήρε κύπελο. Ρωτάω εγώ, δεν ξέρω. 76 πήρε πρωτάθλημα. Ο Φασούλας πήρε το κύπελο το. Μπράβο, το ξυρισμένο κεφαλιό και το πρωτάθλημα. Και το πρωτάθλημα. Και το ευρωπαϊκό. Ναι. Πήρε τη Γενέβη. Ο Πατατούδης πήρε 2 κύπελα. Έτσι. Χωρίς αυτούς μπορεί να μην τα παίρνατε. Συμφωνώ. Για να τους καλάτε, πρώτον. Δεν ξέρω αν τους καλέσανε. Δεν τους καλέσατε. Ωραία, να πω τώρα. Να πεις. Καταρχήν, πρώτον. Για τη γιορτή. Ναι. Είναι για μένα με ψημυρία και επειδή ακριβώς δεν πουλάνε φύλλα να ασχολούμαστε με τη γιορτή κάποιες ομάδες για τα 90, για τα 80, για τα 50, για τα 40.
40 χρόνια. Ωραίος. Ακόμα και στους μεγαλύτερους λόγους θεωρώ εγώ, όπως η Manchester United ή η Liverpool, αν κάνουν μια γιορτή, όλο και κάποιος θα ξεχαστεί. Αυτό είναι για να τρώνε οι κίτρινες εκπομπές την άλλη μέρα. Λοιπόν, τώρα, ναι, από τώρα. Εκεί και πέρα, αυτά δεν έχουν κανένα νόημα. Γνωρίζουμε πολύ καλά για μένα προσωπικά ποιος είναι ο κύριος Σαββίδης. Του αρέσει να προβάλλεται. Δεν είναι τυχαίο το ότι τη γιορτή του συνήθως. Το φιάσκο θα μπουν στον συνολισμό της καινούργιας χρονιάς. Στο άνοιγμα θα τελειώσω. Καλό, καλό ρε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Γνωρίζουμε ποιος είναι ο κύριος Σαββίδης. Δεν είναι τυχαίο το ότι η γιορτή που. Φιγουρατζή είναι. Είναι φιγουρατζή. Του αρέσει να αυτοβραβεύεται. Ότι είναι πόσερος είναι. Είναι πόσερος. Είναι ένα παιδάκι μου, ένα. Γούσταρε για πάρτι του μια γιορτή και την έκανε. Έτσι ακριβώς. Αυτό, αυτό. Δικά του ήταν τα λεφτά. Αρκεί να μην επιβαρύνουν προς το ξέρω. Δηλαδή έκανε 90 χρόνια πάγου μέχρι ο Σαββίδης και η Φουγουρατζής. Λοιπόν. Ποσεριά είναι. Ποσεριά είναι. Δεν έπρεπε να είναι εκεί δηλαδή. Ένας πλούσιος Πανόπουλος είναι. Δεν έπρεπε να είναι στη γιορτή ο Σαββίδης. Γιατί μισό λεπτό. Γιατί πήρε τόσο βάρος η ομιλία του Σαββίδη και δεν πήρε την προέδρου του μπάσκετ. Ναι, έτσι είναι. Σαν τον Πανόπουλο λειτουργεί. Διώχνει προπονητές συνέχεια. Κάνει το δικό του του κεφαλιού του, δεν ακούει κανέναν. Του έχει γραμμένου όλου τα παλιά τα παπούτσια. Αυτό είναι. Ποιο θα ακούει, εσένα θα ακούει αυτά που λες. Όχι, ρε φίλε, τον τεχνικό διευθυντή να ακούει, τον κύριο Άρνεσεν. Γιατί ποιο σου είπε ότι δεν τον ακούει. Και αυτό τον έδιωξε. Δεν τον άκουσε, δεν συμφώνησε και τον έδιωξε. Μάτα ρε, την αβάντα μου, ρε φίλε. Αβανταδόρο. Αβανταδόρο. Sorry, πριν με χωρίσει, Γιώργο, μισό κλάσμα πάνω στον Πάοκ είναι. Μα είπε κάτι ο Τζόρνταν στο διάλειμμα. Το αφήνουμε να ψηφίσει ο κόσμος. Είπε ότι εγώ αν είχα πρόσκληση για το Μέγαρο δεν θα πήγαινα. Να τα πω σε λίγο εγώ. Να κερδίσουμε χρόνο, ναι, τι ναι. Πιστεύει ο κόσμος. Σωστά. Όπως τον έχετε αντιληφθεί τον Τζόρνταν, ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Έτσι. Τον τελευταίο χρόνο, ειδικά. Ειδικά τον τελευταίο χρόνο. Λοιπόν. Πιστεύετε ότι αν είχε πρόσκληση για το Μέγαρο δεν θα πήγαινε. Πήγαινε. Να δούμε ο κόσμος. Πρώτος και καλύτερος. Ο κόσμος. Με κάλεσε ο πρόεδρος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το θέμα τώρα πάμε στο άλλο. Ξέρουμε λοιπόν ποιος είναι ο Σαββίδης. Δεν θα τοποθετηθώ σε αυτό που είπαν οι σύνδεσμοι, γιατί εγώ γενικώς είμαι εναντίον του σύνδεσμου. Δεν μας νοιάζει τι λέει ο ένας. Και δεν μας νοιάζει τι λένε οι σύνδεσμοι. Δεν με νοιάζει τι λένε οι σύνδεσμοι, τι ανακοίνωση βγάλανε. Δεν μας νοιάζει. Είμαι εναντίον του σύνδεσμου και έτσι δεν τοποθετούμε ποτέ. Όπως επίσης δεν με νοιάζει τι λένε και οι δημοσιογράφοι. Μπράβο, σωστό. Και γι' αυτό να επειδή. Να ζητήσω από ψάρα, βέβαια. Αδιαφορώ αν. Η μαρμίτα είναι. Αν λένε ότι είναι καλά και αν είχαν πάρει κάποιοι χαρτζηλίκοι θα τη βρίσκαν τέλεια τη γιορτή. Ξέρουμε την ιστορία. Ναι, λοιπόν. Παρακάτω. Πάνω σε αυτό τώρα που είπε ο Μένιος για το Βέλιο λίγο να τοποθετηθώ. Ναι. Επειδή έχω πάνω κάτω την ίδια άποψη, θεωρώ ότι καλός ή κακός κουμάντο πρέπει να κάνει αυτός που βγάζει τα λεφτά. Αυτός βάζει λοιπόν τα λεφτά, αυτός κάνει κουμάντο. Καλά στον Ηρακλή, γιατί να κάνει κουμάντο αυτός που βάζει τα λεφτά και στον ΠΑΟΚ να μην κάνει ρε φίλε. Αυτό, είπα, αυτό εγώ, δεν είπες, δεν ακούει κανέναν είπες. Λάθος κάνεις. Πώς κάνω λάθος, τώρα τα είπες. Μα εγώ δεν είπα για το φίλαθλο, εγώ δεν είπα πρόσεξε Τζόρντα, δεν καταλαβαίνεις μου φαίνεται. Εγώ δεν είπα να μην κάνει τη γιορτή. Κατάλαβες, δεν καταλαβαίνεις. Πώς μας καταλαβαίνει όμως. Ναι, φαντάζομαι. Συνέχατο. Λοιπόν, συνεχίζω. Τώρα για το θέμα του Καραϊσκάκη. Αν θα πρέπει να... Για μένα ο μόνος λόγος ο οποίος δεν πρέπει να κατέβει η ομάδα είναι γιατί ήταν η πρώτη δήλωση του μεγαλομέτωπου. Όχι γιατί θέλω εγώ ή δεν θέλω. Μαζί ή ο κάθε φίλαθλος. Επειδή ήταν η πρώτη δήλωσή του δεν κατεβαίνουμε. Μαζί. Αν ήταν η πρώτη δήλωσή του κατεβαίνουμε και σήμερα δεν κατέβαινε, εγώ θα έκραζα. Μαζί σου. Την πρώτη του δήλωση. Τώρα κάτι ρώτησε και ο φίλος μου ο Μένιος εδώ. Τι ρώτησες ρε. Για το Βέλιο. Φλαράκι. Όχι για το Βέλιο. Κάτι ρώτησες. Το 360 φιάσκο θα μπουν στον ιστολογισμό στο άνοιγμα της καινούργιας χρονιάς. Όπως το δάνειο δηλαδή. Ναι. 15. Οικονομικά τέτοια τα οποία είναι γνωστά. Είσαι λογιστής. Βέβαια. Πού θα μπουν. Πτυχιούχος. Φυσικά που θα μπουν. Ναι. Αυτά. Τώρα για τα play-off που αρχίζουν είπαμε. Θα δούμε. Είμαστε αισιόδοξοι γιατί Παναθηναϊκός και ΑΕΚ δεν έχουν δείξει τίποτα. Ενώ φυσικά ο Παναθηναϊκός έχει το ψυχολογικό αβαντάζ ότι σε όσα play-off έχει πάρει μέρος έχει βγει πρώτος, εκτός από αυτά του 10 που δεν πήρε γιατί ήταν πρωταθλητής και αυτά του 10 τόσο που ήταν έκτος και αυτό δεν βγήκε πρώτος. Από εκεί και πέρα ΑΕΚ και Παναθηναϊκός δεν δείχνουν τίποτα. Πολύ. Είναι καλύτεροι από εμάς. Παίζει ο Πανιώνιος. Ο Πανιώνιος παίζει. Θα δούμε καλά play-off εξαιτίας του Πανιωνίου. Ναι, 50-50 διτσία να το παίξουν όμως το Πανιώνιο. Θα δούμε καλά play-off εξαιτίας του Πανιωνίου. Να δούμε 50-50 διτσία. Η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή την εποχή έρχεται με τον αέρα είναι ο Πανιώνιος. Λοιπόν, τέλος, Γιώργα, ευχαριστώ. Λοιπόν. Όχι Ηρακλειδιάς, ο εξής και μετά ο Τζόρνταν και μετά διάλειμμα. Λοιπόν, θα πω για την αδειοδότηση πέντε πράγματα κάποια στιγμή. Μετά. Μην με πεις αν είμαι. Για τρία λεπτά και δεν θα πάω. Όχι, δεν θέλω διακοπές. Είναι η ΑΕΚ διχασμένη, διχασμένη, πογετική και μελισσανιδική. Θα αναφέρω τα πάντα. Πες ό,τι γουστάρει. Δεν χρειάζομαι ερωτήσεις. Λοιπόν, καταρχήν αυτή την περίοδο μετά την εξέλιξη
για το θέμα του Πογέντε αισθάνομαι μια απίστευτη ξενέρα με τον πρόεδρο. Απίστευτη ξενέρα και ένα άδειασμα, δηλαδή είδα τον ημιτελικό με τα χίλια ζόρια. Με τα χίλια ζόρια. Λοιπόν, θέλω να αναφέρω κάποια γεγονότα πριν φτάσουμε στην απομάκρυση του Πογέτ. Καταρχήν θεωρώ ότι όσα λιγότερα γνωρίζω στη ζωή, τόσο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος είσαι. Λοιπόν, αυτό είναι μια ρίση δικιά μου και θα το καταλάβετε στην πορεία για τα γεγονότα που έχουν. Που έχω στην ομάδα, ναι. Εντάξει, δικιά σου, δεν μπορούσα να πει. Καταγραφή από. Ναι. Την Τετάρτη είχαμε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Την Τρίτη υπήρχε το επικείμενο ραντεβού με τον μάνατζερ του Πογέτ. Εγώ θα πω το ρεπορτάζ ως έχει. Και όχι τα παπαγαλάκια, παύλα στρατιωτάκια, ρεπόρτερ της ομάδας που το έχουν κάνει το θέμα όπως βολεύει τη διοίκηση. Ναι, ναι. Να και όχι. Θα βάλω στα ναι. Ναι, λοιπόν, δεν είναι όμως σωστό αυτό. Όταν φωνάζεις το μάνατζερ ενός προπονητή ξένου από το εξωτερικό, η πλευρά του μάνατζερ παύλα προπονητή της ομάδας ήταν ξεκάθαρη. Να δοθεί απάντηση μέχρι λίγες ώρες πριν το παιχνίδι το πρώτο του κυπέλου με τον Ατρόμητο. Δηλαδή το μεσημέρι της επόμενης μέρας. Εμένα προσωπικά. Απάντηση δεν δόθηκε. Ξέρω ότι θα με ρωτήσεις λίγο μένει για το αν δεν σε πίσω Πογέτ. Προσωπικά, ναι. Ναι. Εγώ θεωρώ σε αυτό το κομμάτι που λες ότι ήταν ένας πάρα πολύ καλός προπονητής να του δώσει τα κλειδιά να δουλέψει. Και πάρα πολύ καλός coach. Δεν ξέρω αν συμφωνείς Κώστα, έχουμε ξανασυζητήσει. Εγώ ποδόσφαιρο πάντως δεν είδα από τον Πογέτ. Εντάξει. Αυτό το υλικό που είχε, τι περίμενες. Εγώ θεωρώ ότι έπιασε ταβάνι με αυτούς τους παίκτες. Και ότι αυτό που είχε πει ο Κώστας πριν από πολύ καιρό, ότι πήρε το μέγιστο το βαθμό που μπορούσε από αυτό το υλικό. Τους μισούς, αν τους βάλεις φανέλα Λεβαδιακού της ΑΕΚ, ναι, θα φύγουν σούμπιτο κάτω. Δηλαδή, να σου πω κάτι, Μένιο, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός που εγώ το δίνω πρώτο. Μην το πας, ρε, εσύ. Μια κεντρική ιδέα, πες μας, ρε. Κάνετε μια κολοτούπα τώρα. Όλοι σας, όλο τον χρόνο μας παρουσιάσατε την ΑΕΚ, την καλύτερη ομάδα. Προπονητάρα. Την ΑΕΚ, την καλύτερη. Προπονητάρα. Όλοι σας. Και τώρα που είναι στα κάτω ήταν της ομάδα, όσο ήταν ο Πογέτ. Λοιπόν, λέγε. Ήταν ομάδα, να μην τσάκουν αυτούς. Λοιπόν. Ο προπονητής απομακρύθηκε. Γιατί πολύ απλά οι λόγοι ήταν οικονομικοί. Αυτό πες μας. Και εμένα μου έδωσε να καταλάβω ο Μελισανίδης ότι δεν έχει διάθεση να βάλει το χέρι στην τσέπη. Τελειώσαμε. Το ερχόμενο καλοκαίρι. Εγώ τον παπά τον έφαγα φέτος. Πήρα διαρκείας. Κάνω τη δήλωση στα 36 μου, άλλο παπά δεν κουστάρω να τρώω. Γιατί έχω απαιτήσει από το συγκεκριμένο. Δεν έχω τον Αδαμίδη. Που να σας πω και κάτι, για όσους οι αξίδες μου ακούνε. Επί Αδαμίδη έφερα και ένα Γκούντιοσεν. Τώρα τι βλέπω. Άρα τι μου βλέπω, λες, ρε παιδιά. Άρα μας λες. Δεν ότι... γίνεται δια τα πάντα να πούμε Βαλενάκης. Να κοιτάζουμε και λίγο την πάρτι μας, μάγκες. Ο καθένας στην ομάδα του. Δεύτερος. Να κοιτάζουμε και λίγο την πάρτι μας. Άρα την πάρτι μας. Όταν δεν μπορείς να κρατήσεις ένα προπονητή που έχει δείξει κάποια αξία. Όχι μόνο αυτό. Και το θέμα είναι καθαρά οικονομικό, παιδιά, ξεκάθαρα. Το είπε έτσι την άποψή μου. Άστα το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου. Θέλεις να χτυπήσουμε τον Ολυμπιακό. Θέλεις να βγούμε, έτσι τον υποπόγκετ. Όχι τη δεύτερη θέση τώρα και να παλεύεις και την τέτοια. Οι δημοσιογράφοι είναι υπέρ του Μελισανίδη. Έτσι ακριβώς. Μέχρι και τα site είναι υπέρ του Μελισανίδη. Υπήρχε site που τον αποκάλεσε αλέφαντο της Ουρουγουάης. Έλεος ρε παιδιά, έλεος. Έλεος. Ξαφνικά αλέφαντο της Ουρουγουάης. Όταν έπαινε τα ντέρπι τα καλώς. Να μας πει για το Μαρινάκι. Ναι, έτσι ακριβώς. Μην να θυμίσω έξι. Και να θυμίσω ούτε την... καλές πόξεις μας για μας. Τελειώστε τα σπόβερ. Να θυμίσω και την ατάκα. Κλείνοντας, να θυμίσω την ατάκα του Μελισανίδη μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ήταν ότι εγώ αυτόν τον προπονητή στα αποδυτήρια την είπε, ενώπιον των ποδοσφαιριστών όλων. Εγώ αυτόν τον προπονητή θα τον βαστίξω. Και σας την είχα πει αυτή την ατάκα τότε μετά το μάτσο με τον Ολυμπιακό, αν θυμάστε. Δηλαδή θα το κρατήσω για τα επόμενα χρόνια. Τι έγινε, ρε παιδιά, πού είναι αυτή η βάστηξη. Λέγε. Πού είναι. Αδερφέ, έχω. Ψυχικό θα κάνει, στη γειτονιά μου, έλα. Όχι στο παλιό φυσικό. Για να τελειώνουμε, το θέμα ήταν καθαρά οικονομικό. Μου έδειξε έμπρακτα με αυτή του την κίνηση ο Μελισανίδης ότι δεν έχει σκοπό και διάθεση να βάλει φράγκα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ λέμε κάνει... αλήθεια, έτσι. Δηλαδή τι να κάνει, επειδή έκανε μια ανάρτηση και είπε μετά την κοροϊδία 5 μηνών ότι εγώ το καλοκαίρι αποχωρά από την ομάδα και έστειλε μετά τον άλλον τον ακατανόμαστο, τον Βάτραχο, να του πει φύγει από το ξενοδοχείο. Τέλος. Τελείωσε. Το καταλάβαμε. Λέγε Ασλαμά. Πότε θα απαλλαχτούμε από αυτό να πείτε. Λέγε. Εννοείται. Ασλαμά. Λέστερ πρωταθλήτρια. Εγώ σήμερα παιδιά. Ναι. Τελείωσε. Ευτυχώς σήμερα ναι. Δεν την πάτησα. Ήταν εδώ μόνο το πρώτο ημίχρονο. Αλλά κάψα και είδα όλο το μάτς. Ναι. Και το χάρη την καρδούλα μου. Ναι. Όπως μόνο εκεί παίζεται τέτοιο πράγμα. Όσοι δεν ήταν Crystal Palace Watford σήμερα με τελικό κυπέλλου Αγγλίας στο Wembley. Δηλαδή.
Αυτό είναι γιορτή. Αυτό είναι ατμόσφαιρα. Αυτοί είναι άνθρωποι που αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Μαγεία, δεν έχω λόγια. Ως και η συννεφιά και η λιακάδα είναι διαφορετική. Είναι διαφορετική. Δεν υπάρχει. Χόρτα στην καρδούλα μου. Είναι μέρος για ποδόσφαιρο. Έχουμε τον τελικό. Μένιο έκλεγα. Μέρος για ποδόσφαιρο. Έχουμε επανάληψη του τελικού του 90. Και μόνο που το λέω να τριχιάζω. United Crystal Palace. Ο τελικός του 90. Ξανά. Αυτό. Γέμισε η καρδούλα μου. Τι θέλεις να πεις. Λοιπόν, πήγαμε στον Τζόρνταν. Αύριο. Φέρει λίγο μια που μιλάμε για διεθνή. Ροστόφ 3-0 τη Zenit σήμερα. Ναι. Τζόρνταν. Ναι. Πώς το βλέπεις το αποτέλεσμα αυτό. Θα πάνε οι παοξίδες να πανηγυρίζουν. Πάει για την κούπα η Ροστόφ. Πού κολλάει, ρε. Τίποτα. Εκεί πληρώνει, εκεί και τον οπό. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Αύριο, άκουσε με πρόεδρε. Λέει, ο πρόεδρε. Επειδή αύριο. Τι αύριο, δεν έχει κάποιο συμπληρωματικό χαρτί να δώσει. Όλα, άκουσε με. Επειδή τώρα τα κόλτερ φλου τελειώσανε, καλά είναι το παιδί στην υγεία του τώρα που ανάρρωσε από το σοβαρό πρόβλημα υγεία που είχε και δεν μπορούσε να εκπροσωπηθεί ο Ηρακλής. Πήρε την παράταση των 4 ημερών. Ελπίζω να είσαι έξυπνος και τη Δευτέρα το πρωί να σκάσεις γαμπρός κάτω. Να φέρεις και το χαρτί επάνω από γεματάκι, βραδάκι. Και να δεις μετά από εκεί και πέρα τι θα κάνεις. Γιατί επειδή εμείς ξέρεις ότι δεν έχουμε την τάση να θεοποιούμε αν κάποιος βάλει κάποια λεφτά στην ομάδα και μετά την κάνει να πάει 15 βήματα πίσω. Γιατί μπορούμε να σκεφτούμε πού θα είμαστε αν δεν ήσουν εσύ. Μπορεί η αλήτης να μου να είχαν καταστραφεί. Καλά, δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο. Μην τρελαίνεσαι τώρα. Καλά, εντάξει, και εσένα τώρα. Εντάξει τώρα, μας τον κάνεις τώρα. Εγώ δεν είμαι αυτό. Εγώ εσύ τον κάνεις το δικό σου. Εγώ δεν κάνω ποτέ κανένα πρόεδρο μου. Αυτό είπε, αυτό λέει, αυτός δεν θέλει. Αυτό ακριβώς λέει. Εγώ αυτό λέω. Εγώ δεν είπα ότι ο Γούμενος και ο Πατακούδης καταστράφηκαν για τον ΠΑΟΚ. Τι να θεοποιείς, τι να θεοποιείς. Εσύ που είχες μάθει το εγχειρίδιο του Μπένι Χιλ πώς να εξαφανίσω και να εμφανίσω. Πρώτα απ' όλα. Μπορεί να το πάρει κανένα χαμπάρι. Πρώτα απ' όλα. Πάμε να συνεχίσουμε. Μετά. Πρόεδρε, άκουσε με να σε πω πώς έχουν πει. Πες τον πρόεδρο, ναι. Επειδή λοιπόν νομίζεις ότι κάποιοι τρώνε σανό, το αν θα πάρεις αδειοδότηση δεν θα θεωρηθεί επιτυχία. Μην προσπαθήσεις να το περάσεις επικοινωνιακά σαν επιτυχία και μην προσπαθήσεις να θέσεις ότι δεν θα πάρω τους παίκτες που πρέπει να πάρω για να μπορέσω να κάνω το βήμα παραπάνω, γιατί έχωσα τα λεφτά στην αδειοδότηση. Ο κόσμος είναι πολύ ψηλιασμένος, έχει φάει πάρα πολλά σκατά και επειδή δυστυχώς έχουν γίνει από δικηγόροι και δημοσιογράφοι, γιατροί και οτιδήποτε άλλο υπάρχει πάνω στη κλάση για τη μούρλα που έχουμε για τον Ηρακλή, δεν τρώμε κουτόφορτο, πρόσεξε καλά, γιατί μπορεί από εκεί που ήσουν βασιλιάς να φύγει σαν κυνηγημένος. Τέλος, Τζόρνταν, έλεγε. Λοιπόν, η γιορτή ήταν φιάσκο. Θα πούμε και για τη γιορτή, θα πούμε για όλα. Θα πούμε ότι κάνατε δύο γιορτές. Μισό λεπτό. Ναι. Πριν φτάσουμε εκεί να πούμε για τους άλλους. Δεν πρόλαβε, κυρία, έτσι να τους κόψει όλους τα νύχια, ρε. Είχανε τέτοιο. Τι. Είχε δηλώσει ο Σαμίδης, λέει ότι πλέον πρέπει να εκμοντερνιστούμε στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Δεν γίνεται δηλαδή να έχεις 4,5 μέτρα, 4,5 παιδιά. Εσύ. 4,5 εκατοστά νύχια και να θέλεις να μπεις στο μαριστό. Εσύ θα ήσουν. Το μέγαρο μουσική. Οι άνθρωποι καλέσαν στα 90 χρόνια του ΠΑΟΚ, ακόμα και το Μαρινάκι. Το αντιλαμβάνεσαι, δηλαδή. Εγώ στα 90 χρόνια του Ηρακλή, στα 110 χρόνια του Ηρακλή, θα πήγαινα να και στείλω πρόσκληση στον κύριο Μποροφίλο. Το αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, δηλαδή είναι για να γελάνε, όχι είπε. Είναι για τα σκίτσα του Αρκά με δίπλα. Εάν αυτή την εκπομπή, όπως είπαμε, τη λένε Las Vegas, αυτό θα ήταν ο Σερίφης. Λοιπόν, λέγε, άστα αυτά. Λοιπόν, με δύο αγνισμένες κάνες έτσι. Μην το διακόπτετε. Πάμε. Λέγε. Λοιπόν, φιάσκο. Καταρχήν, θα πω μισό λεπτό. Ναι, να πω για τους άλλους. Για την ΑΕΚ. Κάνει δεύτερη κουλοτούμπα τώρα. Τρίτη, μάλλον ο φίλος μας. Μην κάνετε διάλογο. Ναι. Λοιπόν, τον έκραζε όλο το καλοκαίρι το Μελισανίδη. Μόλις κέρδισε τον Ολυμπιακό, η μεγάλη προεδράρα να πούμε τον έκλειψε. Τώρα ξανά κουλοτούμπα. Τι μεγάλη προεδράρα. Λοιπόν, θα το κρίνει στο θέμα του Πογέτ, νομίζω εγώ. Εάν φέρει αντικαταστάτη καλύτερο από τον Πογέτ, τότε δεν θα γίνει να μιλάει. Πάλι θα τον γλύφει μετά. Δεν έφερε ακόμα κανένα, δεν ξέρουμε ποιον θα πάρει. Πρέπει να δούμε τι θα φέρει. Ναι. Μετά θα γίνει η κριτική του. Ναι. Η πιο τίμια κριτική είναι αυτή. Ναι. Τώρα για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής. Βρες τον Ηρακλή. Όχι να απαντήσει. Θα φτάσουμε στο τέλος. Κοίτα τι σε γράφουν εκεί πέρα. Ας τον Ηρακλή βρε τώρα. Ένα λεπτό. Ας τον Ηρακλή. Κάτσε ρε φίλε να πούμε. Εμείς λέμε τώρα δύο μήνες. Τώρα δεν θα πάρει άδεια. Τώρα τι ας τον Ηρακλή δηλαδή. Ήρθαν τώρα όλοι. Μα πάτσε μπρο καλά έκανε. Σταμάτα. Τώρα μην φάμε τον χρόνο έτσι να απαντάμε και να κάνουμε. Δεν μίλησα εγώ για καν. Λοιπόν, ο Ηρακλής. Βλέπω τον Παπαθανασάκη να τον κυνηγάνε τώρα το καλοκαίρι. Δεν το συζητάμε. Θα φύγει. Δεν το συζητάμε.
πάει και κινητό. Ναι. Λοιπόν, άδεια χλωμό να πάρει. Ο Βέλιο θα φύγει. Παπαδόπουλο δεν μένει. Αυτά είναι τα πιστεύω μου. 8 με 10 θα φύγουν. Α τον Ολλανδό που λέει. 8 με 10 θα φύγουν, ρε φίλε. Α, τώρα θα φύγουν, το ξέρει τώρα. Παλιά λέγανε. Παρακαλώ. Πάμε παρακαλώ. Για την Λέστερ του φίλου μου του Ασλαμά. Με το μάτς με το μάτς εσύ τι είπα εγώ θα πάρω το πρωτάθλημα. Δεν το λέω τώρα. Τελείωσε. Πριν από δύο μήνες. Η Λέστερ γιατί παίρνει το πρωτάθλημα. Τι λέει, τι λέω, τα πάμε. Εδώ γραμμένα είναι όλα. Τι λέει, τι λέω. Η Λέστερ παίρνει το πρωτάθλημα για τον εξής απλό λόγο. Παιδιά, είναι ο μόνος στην Ευρώπη, ο Τζόρνταν, που είπε ότι η Λέστερ φέτος πάρει το πρωτάθλημα. Όχι, δεν είμαι μόνος. Γιατί το περιμένει. Ήταν ο πρώτος σε όλη την Ευρώπη. Δεν την κυνηγούσε. Δεν την κυνηγούσε μεγάλη ομάδα. Α, μπράβο. Τι κυνηγούσε η Κρίσταλ Πάλας. Είναι σαν να θέλει να το πάρω πάω. Η Άρσενα δεν τρίβει. Ο Πανιόνιος. Άλλο συγκεκριγάλη. Κατανοητό. Λέγε. Λέγε. Σε πληροφορώ όταν ξέφυγε η Λέστερ με τη Μάντσεστερ Σίτι να ντέρπει. Όποιος κέρδαγε πήγαινε μπροστά. Όποιος κέρδαγε. Δυο χωριά την κυνηγούσαν η Άρσεναλ και η Τότεναμ. Πάμε τώρα λοιπόν. Και σας την παίρνει η Λέστερ να τόσο μεγάλες ομάδες απαντήσετε. Μην προσπαθείς να εξηγήσεις την Premier League με την οπαδική λογική. Που σε διακατέχει καλά, στην καλά, ελληνική. Εντάξει, καλά. Στην ελληνική λογική που σε διακατέχει. Πάμε, διάλειμμα έχουμε σε 3 λεπτά. Πάμε. Έλα, πες τα Τζόρνταν, πες τα Τζόρνταν. Λοιπόν, για τη γιορτή. Η γιορτή όντως απαράδεκτη, δεν το συζητάμε. Πρώτον, γιατί έγινε σε λάθος χώρο για μένα. Πού έπρεπε να γίνει. Στο παλατάκι τουλάχιστον, να μην πω στην Τούμπα. Στο παλατάκι τουλάχιστον. Το μέγαρο μουσικής ήταν λάθος. Δεν ήθελε να πάει. Σταμάτα ρε γαμώτα. Να μιλήσουμε ρε άνθρωποι. Τι είσαι εσύ τώρα, δεν κατάλαβα τώρα. Μα δεν ήθελε να πάει. Δεν με νοιάζει την άποψη σου. Τη δικιά μου τώρα. Δικιά μας ομάδα είναι, ρε φίλε. Τώρα μας πείτε. Εσύ είπαμε ότι είναι δικιά μου ομάδα. Σωστό, συμφωνώ με τι μοντέλο είναι αυτό, δεν ξέρω να πει. Παρατάκι λοιπόν. Σωστό, δεν το. Πρώτο. Μπαρούφα ο χώρο. Ο Πάοξη δεν μπορεί να πάει στο Μέγαρο Μουσικής. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λάθος άτομα κάλεσε. Και κάλεσε κάποιος που δεν έπρεπε να καλέσει. Δηλαδή 10.000 παοξίδες λοιπόν, μισή σειρά δεν μπορούν μισό να... Μισό λεπτό ρε φίλε, άλλο λέω. Ότι τέρατα είναι αυτά. Για πες. Παιδεία μηδέν. Λοιπόν, λέω το εξής. Λέγε το εξής. Κάλε τους, έκανε λέει το, στο Μέγαρο Μουσικής για να μην φάνε κράξιμο κάποιοι που κάλεσε που δεν έπρεπε για τον κόσμο να μην τους καλέσει. Μάλιστα. Και εγώ λέω, το κράξιμο... Μες στην κοινωνία μας δεν είναι. Yeah. Γιατί να μην φαγκράξιμο λοιπόν αυτό. Το κάνετε δηλαδή. Έτσι λένε. Τι ακούγεται, ναι. Μισό λεπτό ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Πήγανε κάποιοι λοιπόν στην εκδήλωση. Ναι. Ήταν κάποιοι ναι. Που κανονικά δεν έπρεπε να πάνε. Ποιοι. Κάποιοι που κάνανε προσφυγή όταν ήταν παίκτες του ΠΑΟΚ και είπαν θα κάνουν κατάκτωση εγκυητικής εάν δεν πάρουν τα λεφτά τους. Όταν ο ΠΑΟΚ είχε προβλήματα οικονομικά. Κάποιοι που ήταν ανέδωτοι και έπρεπε να πάρουν τα λεφτά. Ήταν κακισμένοι. Κάποιοι που. Κάποιοι δεν. Παντελής καφές ρε φίλε. Τι έκανε καφέ. Τι έκανε ο Παντελής καφές, έκανε προσφύγει. Άλλος ποιος. Ναι. Κι άλλοι τώρα, μην με βάλεις. Α, ήταν ο Παντελής πήγε. Ναι. Καλά έκανε. Ωραία, τον πάω. Τον πάω τον Σαλμπικίδης δεν καλέστηκε. Έγκλημα. Γιατί. Δεν ξέρω, έγκλημα μεγάλο. Γιατί τον καλέσουν. Έγκλημα. Γιατί να μην τον καλέσουνε. Ναι. Όποιος μπορεί να τον γιουχάρει, ας τον γιουχάρει. Ναι. Αλλά έπρεπε να είχε καλεστεί. Έπρεπε να πάει. Και ο Πατατούδης έπρεπε να είναι εκεί. Φασούλας. Εγώ ήθελα να. Ναι. Όλοι στον ΠΑΟΚ έπρεπε να καλεστούν και να αφήσουν τον κόσμο να εκφραστεί ελεύθερα. Όσους θέλαμε να τους κράξουμε και όσους θέλαμε να τους χειροκροτήσουμε. Γιάννης Γκούναρης. Ο Γιάννης Γκούναρης για μένα έπρεπε να πάει. Έπρεπε να τον κράξει ο κόσμος. Γιατί εγώ δεν τον γουστάρω. Έπρεπε να τον κάνει. Άρα να τον καλέσει. Βεβαίως. Να φάει κράξιμο. 14. Υπάρχει μια μερίδα κόσμου που δεν γουστάρει αυτά που γίνανε. Το γούρι. Πρέπει... Γιατί να το γιουχάρει, για ποιο λόγο. Πώς έφυγε από τον ΠΑΟΚ για τον Ολυμπιακό. Με μεταγραφή. Με μεταγραφή. Δεν έκανε τι έκανε. Πήρε κάποια εκατομμύρια τότε με τον Κοσκοτά. Ο Ασλανίδης έπρεπε να είναι. Εντάξει, τώρα μην πούμε τώρα αναλυτικά σε παίκτες και τα έπρεπε να είναι καλεσμένοι όλοι. Τοποθετούμε, έπρεπε να είναι καλεσμένοι όλοι. Και ο κόσμος να κρίνει. Α, ποιο άλλο κράξει, ναι. Συνειδημένο πρώτης κλήσης. Δηλαδή ορφανός. Όλοι έπρεπε να είναι εκεί πέρα. Και να γίνει στο παλατάκι τουλάχιστον. Να περάσουν από μπροστά όλοι να πούμε να βραβευτούν, εν πάση περιπτώσει. Και ο κόσμος να κράξει αυτούς που πρέπει να κράξει. Και κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα. Κάνω μια ερώτηση. Το ανεβάζει. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλούς νεκρούς, πολλά θύματα. Τους γονείς αυτούς τους κάλεσαν. Τα παιδιά που σκοτώθηκαν στα τέμπη, τους γονείς τους κάλεσαν. Τα παιδιά στην Αθήνα μέσα στο αυτοκίνητο που κάηκαν το 91, στο τελικό κυπέλλου το 91. Σταμάτα ρε φίλε να πούμε. Τόσο καφενείο, λοιπόν, ούτε αυτό δεν κάνανε. Την οικογένεια του Παναγιώτη του Κατσούρη την καλέσανε. Θέλω να ξέρω εγώ. Βέβαια, εντάξει. Έσχος και ντροπή αν δεν τους καλέσανε. Έπρεπε να γίνει στο παλατάκι τουλάχιστον.
και έπρεπε να αφήσουν τον κόσμο με ελεύθερη είσοδο μέσα για να χειροκροτήσει και να κράξει ανάλογα αυτό που πρέπει. Όσον αφορά για τον ημιτελικό, αν κατεβάσει την ομάδα ή όχι ο Σαββίδης, εγώ ήμουνα και είμαι από αυτού που είπα: Σαββίδη δεν πρέπει να κατεβάσει την ομάδα. Τουλάχιστον να τηρεί αυτό που υποσχέθηκε. Τώρα θα την κατεβάσει. Λοιπόν, ο Σαββίδης είπε: Θεωρώ εγώ ότι δεν θα την κατεβάσει. Αν την κατεβάσει. Εάν την κατεβάσει, θα γίνει ρόμπα. Θεωρώ εγώ λοιπόν ότι ο Σαββίδης είπε. Είπε, σκέφτομαι να κατεβάσω, πιέζομαι να κατεβάσω την ομάδα. Πιέζομαι. Δεν είπε, θα κατεβάσω την ομάδα. Ναι. Θεωρώ ότι δεν θα την κατεβάσει. Αν την κατεβάσει. Εάν θέλεις λοιπόν, Σαββίδη, να πάρεις τον κόσμο μαζί σου, όλο τον λαό μαζί σου, πρέπει να τηρήσεις αυτά που υποσχέθηκες. Λοιπόν, με οποιοδήποτε κόστος. Να τηρείς αυτό, συμφωνώ σε αυτό με τον κύριο που είπε αρχικά, δεν θα κατεβάσω την ομάδα στο Καρεσκάκης. Εγώ η άποψή μου είναι αυτή, είμαι τόσο γνήσιος και στηρίζω αυτό πάντα και το Σαββίδη στα καλά του, αλλά τον κράζω και όταν κάνει λάθος. Θεωρώ λοιπόν ότι εδώ κάνει λάθος αν κατεβάσει την ομάδα κάτω. Βέβαια είναι δικιά του η ομάδα, αυτός ξέρει τι θα κάνει, αλλά θεωρώ ότι θα κάνει λάθος αν την κατεβάσει. Εσύ νομίζω τι είσαι το λες. Εγώ είμαι ένας φίλαθρος αγνώστης και πιστεύω ότι λοιπόν, θα κάνει λάθος όταν την κατεβάσει. Να πω λίγο κάτι. Εγώ είμαι ένας φίλαθρος. Διάλειμμα, διάλειμμα, τέλος. Πάμε! Πάμε! Καλημέρα! Χαίρετε! Δυνατά λίγο παιδιά και να λέτε τι ομάδα υποστηρίξετε! Έτσι, έτσι, πάμε! Και μετά να κάνουμε λίγο να κοντινώ στο Ραπτόπουλο. Ο Παναδόπουλος είναι ηλίκη. Κάτω λίγο ο Πίλιν δεν κοιμηθείς, ρε φίλε. Δεν πάνε αγάμε καμία γυναίκα να σφίγει κιλά καμία από το κεφάλι. Ας φέρει άλλα μου, βλάκα. Τι άλλα, ένα χρόνο παίρνεις τηλέφωνο και με βρίζεις. Έλα να με βρίζεις, να τα πούμε σαν άντρες. Τι παίρνεις τηλέφωνο, κάτω κάτι μπουνιές. Σε στείλω σε ένα νοσοκομείο. Α, από εκεί πέρα παλιό αδερφά. Πάμε επόμενη γραμμή. Γιατί άμα με βλέπεις στον δρόμο δεν έρχεσαι. Κάτι είναι κυνηγικό κατ' είναι στην Αττέμπη. Στη διάλογο. Κερδούσε ο μπαμπάς όταν σε γέννησε. Πήγε στο καφενείο και είπε καναγιό. Εγώ αν είναι καναγιό σαν και σένα θα λέγα γέννησε ένα μαλάκα. Δεν ήξερε ότι θα βγει έτσι. Άρα επόμενη γράμμα. Και τον καημένο τον πατέρα σου γέννησε γιο. Κερδούσε ο μπαμπάς. Δεν σε τραβούσε μαλακία ρε να σε πετάξει να πούμε στην τουαλέτα μέσα. Άντε πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Δυνά. Πάμε παρακάτω. Έλα. Είναι δυνατό ρε φίλε. Καλημέρα. Καλώς το. Καλημέρα. Γαύρος από Θέλω και Τούμπα. Άιντε, τώρα θα γίνει τέτοιο. Του Μπέος, έτσι, του Μπέος. Ναι, λοιπόν, ως γνωστόν, στο τέλος πέφτουν οι μάσκες. Δηλαδή, όσον, το συγκρότημα. Όσον αφορά το Μελισανίδη, φάνηκε αυτό που λέμε τόσα χρόνια, ότι ο κύριος είναι τζάμπας. Γιατί είχε ένα προπονητή που μπορούσε με ένα καλό να τον πάει, να τον πάει ένα πρωτάθλημα, να το διεκδικήσει τέλος πάντων. Αυτό λέει στο Τζόρνταν και δεν το καταλαβαίνει, αδερφέ. Λοιπόν, αυτό λέει. Εδώ οι παοξίδες που το ζητάνε και συγγνώμη τώρα, ναι, φίλε, μην κάνεις τίποτα να μάθει. Κοίταξε. Μα χρειάζεται να μείνει δεν να πληρώσουμε. Ναι, παιδιά, sorry λίγο, αδερφέ. Ο κόσμος της κάθε ομάδας πρέπει να καταλάβει. Εγώ γι' αυτό κούσταρα την ανακοίνωση των συνδέσμων του ΠΑΟΚ. Όσον αφορά το θέμα της γιορτής, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορεί να κοιμάται και να ξυπνάει. Α, μη τυχόν και μας παρατήσει ο Μελισανίδης. Α, μη τυχόν και μας παρατήσει και μας παρατήσει ο Σαββίδης. Α, μη τυχόν και μας παρατήσει ο Αλαφούζος. Γιατί με βρίζεις. Και τι έχει. Άμα είναι να έχω τέτοιο Μελισανίδη, να μην έχω καθόλου, ρε φίλε. Να μην έχω καθόλου. Κοίταξε, ένα λεπτό. Και άκουσε, αδερφέ, τα είπα. Δεν μπορεί να μα θέσει συνέχεια ο δικό σου. Ένα λεπτό. Κάνει τη δουλειά του. Ένα λεπτό. Α το καταλάβουμε. Ένα λεπτό. Τώρα που του ξεχρέωσε, δηλαδή του παοξίδε του Σαββίδη, του πουλάνε μαγιά και του λένε και να φύγει τι μα γίνει να χρημάσει ο Πόξ. Ήταν ξεχρεωμένο. Κοίταξε τι κοστί έχει. Κοίταξε τι κοστί. Η άλλη εταιρεία τον έχει. Μήπω άμα το διώξουν να πει. Φέρα μου τρία. Α. Να μην έχει καβατσό τι είναι σηκώ. Τι είναι πλάκα. Είναι υποκρισία. Ναι. Η τεράστια υποκρισία. Όταν θα τον κάνει γκολ ο Καπνίδης, ναι. Όπως τον Κανεοφέλιος ή ο Μπακασέτας, ναι, ναι, ναι. Αυτοί που σήμερα ο επιδητής και ανοίγει το από την Τούμπα και πετάει λεφτά με το τσουβάλι και κάνει, οι ίδιοι θα τον κυνηγήσουν. Οι ίδιοι. Τελειώνει ο χρόνος. Για λέγε. Αν δεν κάνει ομάδα,
Θα του κυνηγήσουν. Να συνεχίσω. Έλα. Η δεύτερη μάσκα που έπεσε ήταν του κύριου Σαββίδη, που αποδείχθηκε ότι είναι μεγάλος Κολοτούμπας, αλλά παράλληλα Κολοτούμπας μεγάλος είναι και ο κύριος Τζόρνταν. Φίλε, εσύ είσαι σκοτάδι από μπάλα. Γιατί είναι Κολοτούμπας? Έχει σκοτάδι. Γιατί είναι Κολοτούμπας? Γιατί είναι Κολοτούμπας? Γιατί πριν δύο εβδομάδες που έλεγε ο Σαββίδης θα κατεβάσει την ΚΑΠΑ 17 να παίξει, είχε πει στο ραδιόφωνο ο Τζόρνταν ότι μετά τον ημιτελικό είχε πει ότι δεν θα κατεβάσει την κανονική ομάδα. Οπότε λέει ότι άμα κατεβάσει την ΚΑΠΑ 17 δεν είναι Κολοτούμπας. Το άμα κατεβάσει την κανονική ομάδα. Τι σωστά τα λέμε, σκοτάδια. Τι σωστά. Εγώ είμαι από την πρώτη μέρα που τοποθετούμε και λέω να μην κατεβάσει την ομάδα. Τι σκοτάδια είστε εσείς, ρε. Καλά δεν είπες ότι ο Σαββίδης είπε ότι δεν θα κατεβάσει, ότι. Καλά το φταίει. Είστε καλά, ρε. Θέλετε ψυχίατρο, εσείς, ρε. Από την πρώτη μέρα λέω θα κάνει λάθος αν κατεβάσει την ομάδα κάτω απ' έξω. Οπότε ποιος έκανε την Κολοτούμπα, ο κύριος Σαββίδης ή ο κύριος Τζόρνταν? Και οι δύο ταυτόχρονα. Δεν μου λες, Ιορδάνη, Ιορδάνη, την Τετάρτη πώς θα μαζέσετε, αν κατεβείτε, πού θα κατεβείτε δηλαδή? Ρε σκοτάδι, μπορεί να μην κατέβει. Θα κατέβει. Είπε, πιέζομαι να κατεβάσω την ομάδα. Από ποιον? Άκου να σε πω. Πιέζεται από προέδρου ενώσεων, άντε να σου το πω κιόλα. Άκου μεσάνυχτα να σου πω να μαζέψει κιόλα. Επειδή κάνει επαφές με προέδρου ενώσεων, τον πιέζουν να κατεβάσει την ομάδα κάτω. Γιατί, γιατί από πίσω υπάρχουν πολλές τιμωρίες, πολλά πράγματα. Για να με κουράζεσαι. Πώς? Κάτι τελευταίο για να κλείσω. Ιορδάνη, τον Σεπτέμβριο θα πει πρωτάθλημα. Το πρόβλημα με εσάς είναι ότι δεν θέλετε να μάθετε. Όχι ότι δεν ξέρετε, δεν θέλετε να μάθετε. Το Σεπτέμβριο θα πάτε για πρωτάθλημα. Κάθε χρόνο πάμε για πρωτάθλημα. Κάθε χρόνο. Καληνύχτα. Σε κουρίδε. Καλημέρα για σένα, πότε ξημερώς για σένα. Καλημέρα, καλημέρα, ναι. Ε, άντε, για. Ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Γιώργος λέγομαι, απάνω από όλη τηλεφωνώ. Ναι. Ξέρω ότι η εκπομπή είναι αθλητική. Ναι. Εγώ πήρα να μιλήσω για ένα άλλο θέμα. Ποια είναι η γνώμη σου για το σύμφωνο συμβίωση, θέλω να πω. Λέγε, Τζόρνταν. Η δικιά σου γνώμη ποια είναι, ρε φίλε? Γιατί σε βλέπω ενδιαφέρεσαι να πούμε και πήρες τα κατάλληλα άτομα τώρα για να το συζητήσουμε. Για πες μας. Καλά, ρε φίλε, εδώ το μερημίτου σήμας του ανθρώπου. Με ήθος σιγάρα με νιώ. Για λέγε, φίλε. Η δικιά σου γνώμη ποια είναι? Ποια είναι? Πείτε μου εσείς τη δικιά σας. Εγώ είμαι ξεκάθαρα μαζί, βέβαια, σαφώς, και άργησε να γίνει. Εσύ έχεις, έχεις τέτοιο σύμφωνο συμβίωσης? Όχι, όχι. Θέλεις να κάνεις κανένα? Δεν θα ήμουν αρνητικός ενδεχόμενο. Εσύ τι θα έβγαινες εκεί πέρα, τον μπαμπά ή τη μαμά, ας πούμε? Εντάξει, αυτά βρίσκονται. Και εγώ, φίλε, που στέλνεις το μήνυμα, έχω εξασκηθεί στη σκοποβολή τον τελευταίο καιρό. Τι να σε μπορεί. Τι αλλαγές. Αυτά άμα δεν λυνίδει και ο γαμπρός τώρα τι ρωτάς εδώ. Γιώργο, να κάνω μια ερώτηση. Σταθείτε λίγο, ρε. Ναι. Πώς τη βαλκάνετε κομπήρες από σταματήτε. Τι έρχεστε, ρε. Γιώργο, μια απορία μου. Εσύ το κάνεις. Τι είσαι, ναι, ρε Μενιό. Δεν μιλάω, μόνος που δεν μιλάω, μωρέ. Εδώ και ένα μήνα δεν μιλάω καθόλου. Γιώργο, μια απορία. Τι σε έκανε να πάρεις σε αυτήν την εκπομπή εδώ, βλέποντας τα άτομα αυτά εδώ. Και να ρωτήσεις. Εντάξει, είμαι φαν της εκπομπής, σας παρακολουθώ και. Μπράβο. Πήρα να δώσω έτσι και να. Πασλαμάς, λοιπόν. Ωραία. Έχει αυτή τη δυνατότητα. Πώς έφαγες τη φλασιά, εννοείται. Αν επιτρέπετε, είσαι ομοφυλόφιλος, είσαι αμφίφιλος, τι είσαι? Είμαι ομοφυλόφιλος. Είσαι ομοφυλόφιλος. Σε παραδέχομαι, μπράβο. Σε παραδέχομαι, μπράβο. Μεγάλη παλικαριά σου. Ο κόλος δικό σου είναι, δεν λέω. Μεγάλη παλικαριά σου. Αλλά βλέπεις τώρα με τι. Βλέπεις σε τι άτομο απευθύνεσαι. Τώρα σε τι άτομο απευθύνεσαι. Βλέπεις, Γιώργο, που απευθύνεσαι. Δεν με ενδιαφέρει το θέμα, ρε φίλε. Καταλαβαίνεις έτσι όμως, ρε φίλε. Γιατί μιλάς έτσι, συμπεριφορά αυτή. Για τη συμπεριφορά. Είναι συμπεριφορά αυτή. Του είπα από την αρχή του παιδιού, ρε παιδί μου. Γιατί. Τι είπε του παιδιού, ο κόλο δικό σου είναι. Σοβαρά μιλάς. Και ο δικό σου τι είναι. Δικό σου δεν είναι. Ο δικό μου είναι. Ωραία! Τι συμπεριφορά είναι αυτή. Το παιδί έχει την παλικαριά και πήρε και ρωτάει. Δηλαδή, ρε Τζόρνταν, μισό λεπτό, κάνω μια ερώτηση. Αν έπαιρνε η κόρη σου σε μια εκπομπή και ρωτούσε, ξέρω εγώ, να παντρευτώ ή όχι, θα τη θα σ' άρεσε να έλεγε ο παρουσιαστής το πράγμα σου δικό σου είναι? Δεν έχει κόρη. Εσένα σε πειράζει ο λόγος ή η πράξη, να ξέρουμε. Θύμωσες από το λόγο? Ναι. Το πρόσβαλε, θεωρώ ότι πρόσβαλε. Μισό λεπτό, ρε φίλε, να ψηφίσουμε. Εγώ διαφωνώ για το σύμφωνο συμβίωση. Τζόρνταν, διαφωνείς?
Εσύ... Εγώ συμφωνώ, εγώ συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ. Συμφωνείς. Εγώ συμφωνώ, ο Ραμ συμφωνεί. Συμφωνείς. Συμφωνώ με 3-2. Εσύ έξι τι αδιαφορείς, τι αδιαφορείς ρε φίλε, δεν είναι θέση αυτή. Όπως γουστάρει ο καθένας να τη βρει. Βρε, το σύμφωνο συμβίωσης, τι είναι ότι πως το θα τη βρει, εννοείται αυτό το ακούω είναι ότι... Ορίστε, Γιώργο, δεν άκουσα, συγγνώμη. Θα δεχόσουν να με το παιδί σου να συνάψει σχέση με άτομα του ίδιου φίλου. Εγώ! Ναι, ναι. Αν είχα παιδί, όπως του βγαίνει στη φύση του, ρε φίλε, βέβαια. Τι έτοπε το μαχαίρωνα. Και πούστης και άντρας. Το κατάλαβες. Πάμε επόμενη γραμμή. Μιλείς. Και ποιον έβρισε εσένα. Φίλε, πρέπει να αναστηθεί ο Ράι, ο Φρόιντ όλοι μαζί και να φροντίσουν τώρα. Εμάς που είμαστε υπέρ φαντάστος. Ατελείωτη κόμπλα, ναι. Στο ναυτικό του λένε κόμπλες αυτούς. Εσύ φίλε είσαι υπέρ ή κατά. Εσείς ρε παιδιά που είστε υπέρ να ρωτήσω κάτι μισό λεπτό. Ρε Μένιο, ό,τι ρωτάς τώρα με το φαινόμενο αυτό εδώ που είχαμε αυτόν τον τώρα τον Ελληνάρα. Τα σκέπασε όλα τέλος. Εσείς που είστε υπέρμαχοι τώρα. Δεν κατάλαβα γιατί είστε. Το θέμα είναι άλλο. Θέλω να νομιμοποιήσω. Το θέμα είναι άλλο. Ελλάδα 2016 περίπου. Εγώ δεν το κατάλαβα. Εγώ κάποτε πήγα στη Μύκονο. Και πήγε στην πρώτη φορά στη ζωή μου, είδα εκεί πέρα άντρες να φιλιώνται στον δρόμο. Κάτι μου στα καλύδισε αυτά, έκανα να φάω τρεις μέρες. Δηλαδή σα αρέσει οπτικά. Εγώ έχω δει και στην Τούμπα, δεν κατάλαβα. Και συμφωνείτε. Είναι άγγι να πας στη Μύκονο για να δεις πώς. Το θεωρείτε φυσιολογικό. Εγώ είδα τέλη του 70 να τον απαντήσω. Το θεωρείτε φυσιολογικό εσύ τώρα να σταγλαράς. Να είσαι αγκαλιά με τον Μάριο και να βγαίνει γλωσσόφιλο στο λιμάνι εδώ και να σα βλέπω κι εγώ δηλαδή. Είναι ωραίο. Θέλω να νομιμοποιήσουν τη διαστροφή. Να απαντήσω. Ως τι συμφωνείτε. Να απαντήσω. Πολύ κόπτεστε. Ναι, να απαντήσω. Ως τι συμφωνείτε δεν κατάλαβα. Λέω θα σου απαντήσω. Ναι. Είναι ως... φυσιολογικό. Περίμενε. Για μένα δεν υπάρχει, σε αυτό το θέμα δεν το βρίσκω ότι δεν είναι φυσιολογικό. Λοιπόν. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι δεν είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό. Εσύ με τον Αστραμάνα, εγώ. Και εσύ την αγκαζέ τώρα εδώ πέρα. Να απαντήσω, ρε αγόρι. Δεν με αφήνει να απαντήσω. Δεν με αφήνει να απαντήσω. Λοιπόν, εμένα. Και για μένα που το βλέπω, δηλαδή είναι φυσιολογικό. Περίμενε. Δεν είπα για σένα. Λοιπόν, τι? Λοιπόν για μένα δεν είναι επίση φυσιολογικό. Κάτσε να μάθω. Για μένα δεν είναι φυσιολογικό το να πηγαίνω σε ένα μαγαζί και να θέλω εγώ να κάνω οτιδήποτε και να βλέπω τον άλλον χουφτώνει την κομμένα του. Χούφτωσε έτσι στο σπίτι, ρε φίλε. Δηλαδή την κόμενα τι να την κάνει, η κόμενη δεν θέλει, δεν έχουν χούφτωμα. Στο σπίτι σου χούφτωσε έτσι. Δηλαδή το φυσιολογικό θα το κάνουμε. Δεν έχω άλλα τι λέω. Θα το κάνουμε. Με μένιο ποτέ με το με σχέση. Θα χρησιμοποιήσουμε το έξω. Έξω δεν έχω κάνει το παραμικρό έξω σε δημόσιο χώρο. Καλά, και εγώ τι να κάνω. Άλλο είναι πιο και στο γήπεδο πάει. Ένα βλέπει 90 λεπτά το μάτι και φεύγει. Πάει ο άλλο και είναι πιο τέτοιο. Δεν είπαμε να απαγορευτεί. Δεν είπαμε να αυτό λέω. Δεν είπαμε να περάσουμε το ανώμαλο να τελειώσω. Όχι, ρε αγόρι μου, άσε με να τελειώσω. Αυτό να τελειώσω. Όχι, όχι. Πάμε. Αυτό τελειώσω. Καταλαβαίνω. Όχι, εντάξει, άστο μένει να μιλήσει, μην μιλήσουμε. Είναι οπτικό να κουφτώνει ένα στην κόμενα σε ένα μαγαζί. Άλλο λέω. Και είναι ωραίο να πάρω εγώ τον Τζόρνταν να αγκαλιά. Μπράβο, άλλο. Όχι. Και να βγούμε όχι. Όχι. Ούτε το ένα είναι ωραίο. Ούτε το ένα είναι ωραίο να γίνεται και να προκαλέσει. Ούτε το άλλο. Μα το είδε φυσιολογικό αυτό. Όχι, και τα δύο για μένα τα βρίσκω το ίδιο φυσιολογικά. Λέω ότι ούτε το ένα είναι ωραίο, ούτε το άλλο. Φίλε, ο σκοπό του άντρα. Αυτό δεν είναι και τη γυναίκα. Όχι, φυσιολογικό δεν είναι αυτό. Μα τρελάνετε τελείω τώρα. Γιώργο, απάντησε να πάμε στο λοιπόν, ναι, θα απαντήσω. Ο σκοπό του άντρα Τζόρνταν να συνευρίσκεται με τη γυναίκα στο θέμα τη αναπαραγωγή είναι να είναι ο άντρα με τη γυναίκα. Στο θέμα τη ευχαρίστηση. Να δεν έχει καμία σχέση. Με ναι. Γιατί εσύ μισό λεπτό όταν πήγαινε. Όταν πήγαινε με τη γυναίκα σου ή ο Μένιος με την εκάστοτε γκόμενα, πηγαίνατε μόνο για να κάνετε παιδιά. Όχι. Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό ζώο στον πλανήτη που κάνει σεξ εκτός από αναπαραγωγή. Γι' αυτό λέμε. Απαγορεύουν οι θρησκείες του. Γι' αυτό λέμε λοιπόν, βλέπουμε όλα τα άλλα τα ζώα. Ενώ τα ζώα βλέπουμε όλα τα άλλα τα ζώα που κάνουν σεξ με λογική την αναπαραγωγή. Εσύ είσαι ζώο. Δηλαδή με αφημώνει σε μένα με τα ζώα. Αυτό ακριβώς, όχι. Όχι, όχι, αυτό σου λέει. Αυτό άσε να τελειώσω. Τι θεωρείς. Ρε άσε κάποιον να τελειώσει, ρε. Άσε να τελειώσει, βρε. Οπότε για να τελειώσει. Άσε να τελειώσει κάποιον. Ναι, οπότε ναι. Λοιπόν, αυτό λέω λοιπόν. Μην κρίνεται από τα ζώα. Ο άνθρωπος δεν είναι ζώο. Ναι. Κάνει λοιπόν στο σεξ της αναπαραγωγής. Ναι. Είναι λογικό ο άντρας να πηγαίνει με τη γυναίκα. Τις ευχαρίστησης. Τις ευχαρίστησης δεν έχουμε να κρίνουμε. Πουθενά άλλο στη φύση. Επόμενη ευχαρίστηση δεν πηγαίνετε με γυναίκες. Όχι, ρε αγόρι, δεν λέω.
λέω αυτό. Ότι γιατί δεν κάνω μαύρο. Δεν βγάλετε, τέλο πάντων. Εντάξει, πάμε. Άντε, παιδιά. Είχατε, δεν ξέρω, ήσασταν στο συνέδριο στο γνωστό ξενοδοχείο. Δεν ξέρω, ήσασταν. Δεν ξέρω, η πολλή δημοκρατία πειράζει. Το γνωστό ξενοδοχείο δεν σα είδα. Πρέπει να ήσασταν στο συνέδριο. Η πολλή δημοκρατία πειράζει. Γι' αυτό ξέρετε. Πάμε κόσμο. Στις επόμενες εκλογές, με τις λογικές του Τζόρνταν, υπάρχει ένα κόμμα που θα σας φροντίσει όλους. Έτσι. Ρομποτάκια στοιχηθείτε. Μπαμπούμ, μπαμπούμ. Η δημοκρατία. Ενώ με αυτά τα κόμματα βγάλετε τα όλα και περπατήστε. Έλα ρε, πάμε στον κόσμο μωρέ με τις... Ποιος θα πάει με ποιον. Σου λέει ο άλλος, η ευχαρίστησή μου είναι... Η δημοκρατία με τις αδελφές της και εσείς. Τι να πω. Γιατί τα μπλέκτε εσείς τα μπλέκτες. Πάμε κόσμο. Ναι. Έλα φίλε. Έλα φίλε, καλησπέρα. Καλώς. Ακούω εδώ τις προοδευτικές σας απόψεις. Είμαστε εδώ τέσσερα λάνια, τέσσερις ψωλές. Τέσσερις. Πες. Όχι. Δεν θα ξεφύγουμε. Είπαμε όχι. Όχι, γιατί το πρωί, το μεσημέρι, παιδιά 10 χρονών βλέπουν την εκπομπή σε επανάληψη. Μπορεί να έχουμε το χ, δεν θα αφήσουμε να εκτραχηθούν με ύβρι. Άσε ρε εσύ τους επιβίτωρες, τους φαλοκράτες τώρα. Τους βάλει σηματάκι εκεί στην κορυφή. Τον Ελληνάρα. Όχι, δεν το κάνουμε αμερικά. Τον Ψολαρά τώρα τον Ελληνάρα. Όχι, όχι. Πάμε. Παθαίνω να μάθω όταν με ο προηγούμενος πρωί τον έχει μείνει αυτό. Ελληνικό γλώσσα που έχω πάει εγώ μπορεί να ψαγυρεύεται. Η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές παραμέτρους εδώ κύριο. Μόνο και εγώ το κάνω με γήπεδο. Χειρότερο. Όχι. Επόμενη γραμμή. Είπαμε οι απόψεις μας είναι όχι με την, με τη μάζα. Εκτός από αυτού νου. Αλλά θέλω να πω ότι οι εκφράσεις μας πρέπει να είναι προσεκτικές. Εγώ είμαι με τη μάζα. Είσαι με τον πρόεδρο. Εγώ είμαι με τη φιλοσοφία του Πλάτωνα, ρε φίλε. Ποιος Πλάτων. Ποιο Πλάτων. Όπα. Όπα. Για πες. Για πες όλο. Σταματάει ο χρόνος. Ο Πλάτωνας λέει. Όλοι οι άλλοι είναι με τους σύμβολους συμβίωσης. Δεν ακούσαν όλοι. Μιλήστε εσείς οι δύο για τον Πλάτωνα. Ο Πλάτωνας λέει λοιπόν ότι πρέπει να σκεφτόμαστε με βάση της λογικής. Τη λογική. Όχι με βάση το συναίσθημα ή το συμφέρον. Τον πρόεδρο. Βάση της λογικής. Σωστό. Άρα. Άρα λοιπόν, όλα στη χώρα λοιπόν γίνονται ή με το συναίσθημα ή με το συμφέρον. Γι' αυτό πάει και η χώρα κατά διαφορά. Λοιπόν, εάν πάει η χώρα, σκεφτούν δηλαδή, ναι, για αυτοί που ηγούνται σε κάθε τομέα βάσει της λογικής, νομίζω ότι θα πάει καλά. Άλλο είναι το ερώτημα. Εδώ λέει ο άλλος κεφάλι και λίγο λαιμό ή η βαλβίδα πεντούσε. Ο Μέλιος, το πρόσωπό του έχει γίνει πιο κόκκινο από τις εκκλήσεις του Τράφορντ πίσω. Τι να πούμε ρε φίλε, το πάνε να νομίζω διαστροφή. Πάμε κόσμο, πάμε, ναι. Καλησπέρα παιδιά. Ο Νομπόα θα πάρει πρωτάθλημα στη Ρωσία, μου φαίνεται. Ο Νομπόα θα το πάρει μέσα στη Ρωσία. Είσαι ο παδός του ΠΑΟΚ, φίλε. Σκέψου τι πρωτάθλημα έχει η Ρωσία. Σκέψου. Είσαι. Από Ηράκλειο, Κρήτη, ΑΕΚ. Είσαι ΑΕΚ. Γεια σου ρε Αξάκη. Πάμε. Εντάξει, περιμένουμε τώρα το κύπελο πώς θα εξελιχθεί. Πιστεύω ότι πρέπει να κάνει μια τακτική με τρία χαφ όπως το πρωτάθλημα για να περιορίσει αν με το καλό περάσει τον τελικό. Να κλειδώσει το κέντρο. Αν περάσει το τελικό η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, δεν θα γίνει τελικός. Θα αναβληθεί. Για επαρχία το πάνε. Θα διακοπεί, θα αναβληθεί, θα έλα γίνει. Έλα ρε. Για λέγε. Όσον αφορά, πιστεύω είναι μια. Πιστεύω δεν είναι η διαφορά στο πρώτο παιχνίδι. Μέχρι το σημείο που γίνει η αλλαγή, φάνηκε ότι. Στο θέμα που γίνεται με Λυσανίδη. Άστα τα παιχνίδια. Για που γίνεται με Λυσανίδη. Ναι, είναι ένα... Πιστεύω ότι ναι. Η ΠΑΕ δεν βγάζει πραγματικά στοιχεία. Δηλαδή πιστεύω ότι ήταν θέμα budget, ζήτησε κάποια πράγματα. Μα φίλε, δεν σου έκανε εντύπωση ότι στην ανάρτησή του στο λογαριασμό του ο Πογιέτ μίλησε για τα προπαγανδιστικά ρεπορτάζ των δημοσιογράφων. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος που το ξενέρωσε και πήρε την απόφαση μετά από λίγες ώρες να κάνει αυτή την ανάρτηση και να πει ότι τέλος, φεύγω, αποχωρώ το καλοκαίρι. Απέτυχε πράγματα. Και κάτι ακόμα για όσους παρατηρούν και διαβάζουν τη γλώσσα του σώματος και εσύ, Ραπτόπουλε, πιστεύω ότι είσαι πάρα πολύ παρατηρητής. Κοτσάρι το ίδιο το τελευταίο μήνα με την ίδια ενέργεια και εσύ είσαι ο Σασλεμά, παιδί, είσαι πολύ παρατηρητικός. Τώρα με, με το πώς κοούτσαρε μέχρι πριν το τελευταίο μήνα. Ωραία, ωραία. Αυτό ωραία, δηλώνει ωραία. Κάτι ή όχι. Πολλά. Για όσους ξέρουν να βλέπουν και τις λεπτομέρειες. Ξενέρωσα. Αυτό που λέει. Και εγώ, στο μόνο που διαφώνησα με το Μένιο είναι ότι όταν έχεις ένα υλικό που. Αδερφέ, δηλαδή δεν ξέρω τώρα, αν πιστεύεις σοβαρά ότι θα πάρουμε το κύπελο, εγώ σου το λέω από τώρα και το κύπελο θα χάσεις και αφιβάλλω θα περάσεις και την Τετάρτη. Γράψτε αυτά που σου λέω και στα play-off
ο πρώτος θα, η πρώτη ομάδα θα είναι ο Παναθηναϊκός που θα βγει. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Να πατήσουμε λίγο για τις αυτούς. Αν οι αντιφά είναι οι μεγαλύτεροι φασίστες, ψάξτε και δείτε ποιοι είχαν τους μιμητές του Χίτλερ και τους κάναν κάτι τέτοια εκεί πέρα και ποιοι βάζαν και κάτι μίστακες εδώ πέρα και κάτι ρούχα Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπάρχουν και έκανε ένα γεια σου. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική. Ναι, ρε φίλε. Ναι, ρε. Φανατικά. Ναι, ρε. Τι είναι αυτή η αντιφά. Η αντιφά είναι καταρχήν. Ποιοι είναι αντιφασίστε. Ξέρω στην Ελλάδα. Ποια είναι αντιφασίστε. Αντιφασίστε. Είναι ένα κόμμα 003 να πούμε. Και τι είναι η αντιφά. Τη πολιτική. Τη αναρχία. Αναρχία. Άκουγα μια εβδομάδα. Αναρχία. Άκουγα μια εβδομάδα. Μα ρώτησε και σου ξαναπάντησα. Είναι η αναρχία. Η αναρχία, μάλιστα. Ναι, μπράβο. Ποιο να ξύσω. Ποιο να ξύσω. Για πε. Άκουγα μια εβδομάδα τον Μπούζο τα 90 χρόνια του Πάου που ετό φωλιάζει. Τα ετόπουλα. Πάρτε αργότερα, μην το κάνω. Λοιπόν, ο Γιώργο Καραζαβέρη ο δικό του τη φώναζε. Είμαστε η γενιά των αετών. Σεβάζε. Έγινε 450 κιλά. Να πούμε τώρα ποια γενιά του να είναι. Πάει γενιά. Τα ετόπουλα πώς θα είναι. Τα ετόπουλα. Τα φωλιάζω εδώ. Τι γίνεται. Πάμε κόσμο, ναι. Ναι. Το δούλεμα πάει σύλλογο. Ποιοι αντιφάρα. Κάσε. Λέγε φίλε. Λέγε φίλε. Δουλειά και καλά. Έτσι, άμα. Καλά. Έλα. Να μου δώσεις δουλειά σε. Έλα. Και κάτι αντίθετα. Τι θα γίνει σήμερα, ρε, θα μιλήσουμε εμείς καθόλου. Όχι, ρε, δεν μιλήσεις. Επόμενη, δεν μιλάς εσύ, ρε. Δεν μας αρέσει το ύφος σου. Υβρίζεις και σε κόβουμε. Τελείωσε. Είδες κόκκινο εσύ και βρει. Όχι, κόβεσαι. Επόμενη γραμμή. Και έγινε με παιδιά μιλήσουμε. Και έγινε με παιδιά μιλήσουμε. Φύγε από εδώ, ρε. Ναι. Χαστούκάκι στην καρδιά. Ναι. Κέρασε ο μπαμπάς σου εσένα. Είπε στο καφενείο Καραγιό. Και χάρηκε που γέννησε εσένα. Τι το γνάζε με το συμπονά. Επόμενη γραμμή. Ναι, έλα φίλε. Ναι. Ναι. Έλα. Είμαι εδώ, τι. Έλα, εγώ Χασιάπης είμαι. Χασιάπης είσαι. Σπάζω τα αρνιά για το Πάσχα. Μπράβο ρε φίλε, καλές δουλειές να έχεις. Έχω φυλάξει για τον Ασλαμά, για Πούτσαρ. Και σένα ο μπαμπάς σου κέρναγε στο καφενείο. Φαίνεται την αρχή. Η μαλακία είναι που σήμερα κάνουμε κομπή. Ναι, όχι, όχι. Γιατί. Εσύ στο γνωστό ξενοδοχείο είσαι να φύγει. Μεγάλη μαλακία. Σόπραμα. Μεγάλη μαλακία. Α, σταματήστε ρε. Επόμενη γραμμή. Αυτή είναι η Έλληνα σήμερα. Ναι. Κάνει τον, ναι. τον άντρα, κάνει τον άντρα από το τηλέφωνο. Δυστυχώς. Κάνει σεξ από το Facebook. Δυστυχώς. Αυτό είναι ο Έλληνα σήμερα. Όταν έρθει κάτω από 30 ετών. Πάλι παπαγγέλ. Άντε μπράβο, επόμενη πάλι γραμμή. Κλάψαμε. Άντε μπράβο, πάμε. Λυστή. Ναι. Πάλι σημαίνει. Πάμε, ναι. Έλα. Έλα. Οπα. Τι έγινε αυτό. Πάρε παρακάτω, έλα ρε, δεν σε γουστάρουμε μωρέ τώρα. Πήγαινε. Για πάρε τώρα. Εγώ σου είπα κάτι σήμερα. Σταμάτα εσύ μωρέ, γουσούς λαμά. Σταμάτα. Ας λαμά. Επόμενος. Ήπιαν δυο ποτά, γίναν άντρες. Άιντε πάμε! Εκεί ήταν τα τσίπουρα, κλωσευμένα και ζάπια. Πάμε, επόμενη γραμμή. Κόπηκε, κόπηκε. Σταμάτα, βρε, σταμάτα. Ναι. Έλα, ραπ, καλημέρα. Καλώς το. Καλημέρα. Θέλω σχόλιο του Μουσάτου για NBA. Ναι. Ναι. Είδαμε πριν NBA, ξέρω εγώ, θέλω να μας πει ένα σχόλιο. Εντάξει, ξέρω, ραπ, δεν θα γουστάρει το μπάσκετ, αλλά αξίζει ένα σχόλιο για αυτό το τέλειο. Εντάξει, ωραία, πολύ θέμα. Ναι, ας πω. Και ραπ, τι πιστεύεις, γίνεται το ΠΑΟΚ να πάρει πογιέτ, κάτι να το χτυπήσουμε, κάτι να γίνει, μπας και γίνει καμιά αλλαγή στο ΠΑΟΚ, ρε γάμο. Κοίταξε, εφόσον ο πογιέτ είναι ελεύθερος και εφόσον έκανε την πορεία αυτή με την ΑΕΚ και εφόσον με μικρό μπάτζετ έπαιξε αυτή την μπάλα και εφόσον... Είναι φίλος του Γκαρσία. Τι μας νοιάζει, εφόσον φύγει τον Γκαρσία, είναι τι νοιάζει με ένα... Ασυγηθεί ρε φίλε. Ασυγηθεί. Είναι καλή περίπτωση για τον ΠΑΟΚ. Είναι κάτι περίπτωση. Αφλαμά για Σνάιντερλίν, πώς το πήρε, κάθεται και United. Αν μου αρέσει το Σνάιντερλίν. Ναι, ναι, άμα σου αρέσει, δηλαδή έκανε κάτι, πήγε να δείξει κάτι, μετά ξαναέπεσε. Και τι γίνεται, και τι γίνεται. Αυτός και ο Κλάιν τους έβλεπα στη Southampton. Ναι. Και έλεγα αμάν ρε παιδί μου, ξέρεις, αμάν, ναι. Αμάν. Δεν ξέρω. Και τον Λόβρεν ίσως. Θεωρώ ότι ειδικά ο Κλάιν έχει κάνει λάθος επιλογή καριέρας, λάθος. Ναι. Τελευταία 15 χρόνια η Λίβερπουλ είναι νεκροταφείο ταλέντων, κανονικά. Εννοεί. Κανονικά. Εννοεί, ναι. Για το Σνάιντερλεν τώρα, εσύ να τον κρίνω, είναι σε μια United που είναι ακριβώς. Με τα φυσικά χάλια. Με τα φυσικά ακριβώς. Ναι. Είναι όμως από αυτούς που θα του έδινε ευκαιρία του χρόνου.
αυτό μια ευκαιρία τον έδινα, ενώ Φελαϊνί και κάποιους άλλους δεν, δεν θέλεις άλλο να τους βλέπεις, παιδί μου. Μπορεί να τα μάτια σου να βλέπεις τον Πάοκιν, δηλαδή δεν μπορώ να δω Φελαϊνί. Καλά, να πω τώρα κάτι. Έτσι που είναι η United, το ο τελευταίος που φταίει φέτος είναι ο Φελαϊνί. Αυτός ο Φελαϊνί είναι της United. Ναι, κάνει καριέρα λόγω κόμωσης, εγώ πιστεύω. Το έχω είναι ηρωικός. Εγώ αλλιώς το διαβάζω. Ο Ροντρίγκης του Πάοκιν είναι κουκλός. Με το Φελαϊνί. Όχι. Φέτος ο Φελαϊνί, έτσι που είμαστε, εγώ το διαβάζω αλλιώς. Είναι απάτη, δεν είναι ο Φελαϊνί. Απάτη λέγεται ποδοσφαιριστής, ο οποίος παίρνει πολλά παραπάνω από όσα αξίζει. Αυτό λέγεται απάτη. Αυτό είναι μάτιστερ εδώ που είναι. Μουσάτε. Μουσάτε. Λέγε. Έλα, ναι. Έλα, πώς θα βλέπετε τον Παναθηναϊκό, θα βγούμε πρώτα στα play-off. Εγώ πιστεύω ότι θα βγεις και θα παίξεις και καλή μπάλα. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, το να βγεις πρώτα στα play-off, εγώ λέω θα βγεις. Είναι δώρο άδωρο γιατί δεν μπορείς να επενδύσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, λες ο Λέτο και ο Μπέρκ, άμα πάρει και άλλους όλους παίκτες, να κυνηγήσει κάτι. Λέτο, ο Μπέρκ, ο Μπουμάλ δεξιά. Λόσο, ο Μπουμάλ. Ο Γιαφάνης δεκάρι, μπορεί και Λέτο αριστερά. Πολύ καλή ομάδα είναι. Πάει να πάρει από την Εσχυμοστά είναι καλός. Ένα χέρι ξεθέλει πίσω. Και εδώ τώρα το καλύτερο δίδυμο. Ο μαύρος ο στόπερ ο ένας είναι καλός. Ο μαύρος ο ένας ο στόπερ είναι καλός. Το Γομάριο Βραζιλιάνος. Το Γομάριο Βραζιλιάνος. Ο Μολέτο είναι πολύ καλός στόπερ. Μολέτο. Αδερφέ, θέλεις ένα Χένριξεν που είπε ο Μένος και ένα πολύ μεγάλο εξάρι. Σου λείπει ένα εξάρι. Όχι. Ένα εξάρι. Όχι. Ξαλοχτάρι. Ο Ζέκα για καταστροφέας είναι καλός. Δίπλα θέλει ένα πιο. Δίπλα στο Ζέκα. Σε μνημόνιο είναι. Άμα φέρει Χένριξεν θα είναι. Ο Ζέκα. Για καταστροφή, για ντουμπλάρισμα, γι' αυτό είναι καλό. Και ο Ολυμπιακός θέλει ένα Νοβοσέλατ. Δίπλα θέλει ένα. Πού να βρει Νοβοσέλατ. Ένα-ένα. Ένα κεντρικό μέσο, καλό. Α, εκεί θα βάζα, επειδή είμαι σε μνημόνιο, το χουχούμι να τον ανεβάσω αριστερά και θα έπαιρνα μια στο περάρα. Όντως. Λοιπόν. Ναι, ο κόσμος θα αναγκούσε προτάσεις. Λοιπόν, οκ. Okay. Για NBA. NBA. Καταρχήν. NBA. Για NBA. Αδικία. Φέτος ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια το ότι γίνονται έτσι τα NBA. Γιατί οι ομάδες της Δύσης σε σχέση με τις ομάδες. Ναι, τα play-off. Οι ομάδες της Δύσης με τις ομάδες της Ανατολής είναι μακρά μπροστά. Δηλαδή η τελευταία ομάδα της Δύσης μπορεί να κερδίσει και το Cleveland. Για μένα. Φέτος δεν είναι τυχαίο το ότι έχουμε που μου αρέσουν εμένα το NBA και τα play-off. Έχουμε ως τώρα τα λιγότερα σπασίματα έδρας. Δηλαδή βλέπεις ότι περνάνε δυνατοί. Δεν έχει αυτό που λέγαμε ότι δεν έχει NBA, δεν μετράει έδρα στο NBA. Φέτος οι διαφορές είναι γεγονός ότι είναι πλέον μεγάλες. Εντάξει, κοίταξε, οι Golden State αυτό που κάνανε, ουσιαστικά για μένα καταργήσαν και τον μύθο των Bulls, έτσι. Ναι, πολύ τρίποντο ρε. Ναι, ο άλλος κλείνει τα μάτια και σουτάρει για τρεις και το βάζει. Είναι παιχταράς. Κοίταξε, ο τελικός για μένα πιστεύω θα είναι ο ίδιος με πέρσι αυτό. Τίποτα άλλο. Golden State. Golden State. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, θέλω να πω δύο λόγια. Δείξε με λίγο κοντά. Και εγώ όπως θέλω να πω δύο πράγματα. Ναι. Λοιπόν. Λέει η Ιβάνα Μπάρμπα θα βγάλει βιβλίο. Γιατί δεν βγάλει. Θα βγάλει βιβλίο. Μετά το κόκκινο θα βγάλει η Ιβάνα Μπάρμπα. Λοιπόν, θα βγάλει. Και λέει τρέμουνε οι υπείς. Τρέμουν οι υπείς. Αυτοί που πηδάγανε. Οι μισοί έχουν πεθάνει. Ναι. Ποιος τρέμει. Ναι. Ποιος να τρέμει. Πήγε με κάποια πισιρικά. Ναι, πήγε με κάποια πισιρικά. Άρα οι μισοί έχουν πεθάνει και παραπάνω. Πρώτον. Δεύτερον. Γιατί να φοβούνται οι υπείς εφόσον είναι μεγάλη ηλικία και θα έχουν φύγει από τη ζωή. Είναι ένα ερώτημα και δικό μου και του Μέγιου. Και το άλλο είναι. Αν θα τολμήσει να γράψει για τον Βαρδινογιάννη μέσα στο βιβλίο της. Για κάποια συνεργασία που είχαν κάποτε σε ένα ξενοδοχείο. Και δεύτερον. Αν μας πει και τα ποσά. Τι ποσά υπήρχαν εκείνη την εποχή. Έτσι να κλάψουμε όλοι μαζί. Διάλειμμα. Το τερορίτα. Κοντρόλ ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-27-27. Δηλαδή χάλασε ένα μικρόφωνο. Δεν έχουμε να αντικαταστήσουμε ένα μικρόφωνο. Να μπορέσω να απαντήσω λίγο. Να απαντήσεις. Ωραία, λοιπόν, άκουσε. Αυτοί που λες εσύ
που χαιρετούσαν και βγάζανε μουστάκια, έχουν θάψει καμιά 40-30 εκατομμύρια, έχουν, και βλέπεις πάλι τα ποσοστά που παίρνουν αυτά τα ακροδεξιά κόμματα, όλα αρχίζουν, γιατί αυτά τα κόμματα βάζουν για εξουσία. Θα φύγουν, αυτό που λέμε εμείς δεν έχει κατέβει ποτέ σε εξουσία, γιατί είναι κατά αυτού του συστήματος. Σκοθώ να φύγω, όποιος μιλάει για πολιτική, φύγουν. Κατά, άκουσε με, γιατί μιλάει για κάτι, εντάξει. Όποιος θεωρεί ότι αυτοί οι υπάνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατηγοριούν τους ανθρώπους και ανάλογα με τα χρώματα, ανάλογα με τα πιστεύω, ανάλογα με το τι είναι, συμπεριφέρονται και ανάλογα, εάν φτάσουμε σε αυτές τις εποχές, να ξέρετε κάποτε κάποιοι μπορεί να μην βγαίνουν στον δρόμο γιατί μπορεί να έχουν σκαβαδόντια. Φτάνω. Πάμε κόσμο. Έλα. Τι έκανε ο Μαύρος, δεν κατάλαβα τώρα στο μπάσκετ. Τι έκανε ο Μαύρος. Έβαλα από το καλά. Ήταν το σχέδιο Μάρσαλ. Άστα, δεν υπάρχει. Το Μαύρος και Παοξής το έκανε, ξέρεις. Ναι. Στα χρονικά. Ο Χάρης ο Μπανιώτης κάποτε στην Τούμπα πήρε την μπάλα με τα χέρια όταν πήγε στον Ολυμπιακό. Και ένας δικό μας μπασκετμπολίστας. Πώς το λένε. Στο Καφτατζόλι γίνει, Ηρακλής Ολυμπιακός, ο Παπακούλας είναι. Ποιος πιάνει την μπάλα. Ο Μπανιώτης ο Χάρης. Την κρατάει, την πιάνει. Ο Μπανιώτης. Ο Μαύρος και Θυσίας πόσο τσιγαρέπτει και καλά αυτό καλά. Υπήρχε και ένας παλιός τροχονόμος που ήταν μπασκετμπολίστας. Ξεχνάω το όνομά του. Ο Τρικαλινός ρε. Όχι ρε, πώς το λέγανε ρε. Έβγαλε αυτό καλά. Δεν είναι ότι βιαζόταν εδώ σε Α2, ναι, στο Ρασμέντ, κάτι τέτοιο. Τρικαλινός ρε, ο αστυνομιοτροχονόμος. Πώς το λες το όνομα. Ο Πουλιανίτης ρε. Ναι, ο Πουλιανίτης. Τι ομάδα είναι ο Πουλιανίτης. Παοξίζει. Το Μαύρο σε πειράζει ένα. Εσύ θα πεις και το Μαύρο, Παοξίζει μα λέει. Καλά. Εγώ από τους Μαύρους που γνωρίζω, μόνο ένας ήταν που είχε μυαλό. Ποιος. Ο Θωμάς ο Μαύρος. Ο Θωμάς ο Μαύρος. Το χιούμορ του απόψε είναι παραδέχομαι. Ναι, είναι δυνατός. Κοίτα, το IQ του Παοξή είναι πολύ μεγάλο. Είναι πιο πολλά τα απλώς δεν μπορεί να το καταλάβετε εσείς. Είναι πιο πολλά τα λαμπάκια στο Las Vegas. Το μεγαλάκι. Μετά τη στατολογία και την χαρμπολίνη. Πού να το καταλάβουμε. Πώς πήγε ο Ανατολάκης που χθες και μίλησε στο Χάρβαρντ για το μέλλον του ποδοσφαίρου με τον Ολυμπιακό. Φαντάσου να πάρουν και τον Τζόρνταν στο Χάρβαρντ εκεί πέρα και να τον δω μια μέρα με την Κελεμπία και τον Καπέλο. Καταρχήν, μισό λεπτό. Ο Τζόρνταν για μένα δικαιούται να πάει στο Χάρβαρντ. Εδώ πήγε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου πήγε έτσι. Τι σου λέω. Το φαντάζεσαι με μανδύα και το καπέλο να διδάσκει στους ιατρούς τα μεγαλύτερα μυαλά του κόσμου για την ορθοπαιδική στατολογία. Πού πας τώρα με καραμίτρο. Θα πηγαίνει και στην Εύη καθαρισμένο σε όλα με ένα ταλιράκι και θα σκάει σου λέω εγώ το κουκλί. Κουκλί. Πάμε στον κόσμο, ναι. Έλα Ραπτόπουλε. Οπα. Ραπτόπουλε. Δεν μ' αρέσει το ύφος, επόμενη γραμμή. Δεν σε γουστάρω ρε φίλε. Δεν σε θέλω. Πώς θα γίνει. Δεν σε πάω. Ναι. Ακούγομαι. Λέγε φίλε. Θα δούμε για πώς θα ακούγεις. Παουτής είμαι. Ναι. Έλα. Θέλω λίγο να μιλήσω λίγο με τον Τζόρνταν. Έλα φίλε. Παουτής με Τζόρνταν. Τζόρνταν, πώς βλέπεις λίγο την ομάδα για τον χρόνο. Πες μου λίγο. Με ενδιαφέρει λίγο. Αυτό ήθελα να πω και εγώ πριν. Αυτό ήθελα να πω. Τώρα να δω την ομάδα για τον χρόνο. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει στα πλεόνα, να δούμε το καλοκαίρι τι θα κάνουμε. Πώς την οραματίζεσαι, Φεντρικό. Πώς οραματίζεσαι. Το καλοκαίρι πρέπει να κάνει μεταγραφές τουλάχιστον 4. Για μένα. Μία σε δύο στόπερ και δύο μπροστά. Και έναν τερματοφύλακα γιατί έχουμε πρόβλημα. Για μένα προσωπικά ξέρω. Αυτό που μετάγεσαι, ρε. Δεν είναι ώρα το για μένα, φέλε, για μένα δεν μίλησα εγώ. Αλλά με γυναικεία φωνή τώρα τι φωνάζει τώρα, σαν μα φοβερή. Για μένα προσωπικά ο Κωστή και ο Σαββίδης πρέπει να πουλήσει ό,τι πουλιέται στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι σε φάση. Ο ΠΑΟΚ είναι σε φάση να πούμε που λέει να ξανακάνει ο Μάιο. Η μαμά σου φίλε καλά είναι. Για λέγε. Ο ΠΑΟΚ είναι σε φάση πρέπει να κάνει ομάδα την αρχή. Πρέπει να πουλήσει Κλάου. Πρέπει να πουλήσει Αθανασιάδη, ό,τι πουλιέται εκεί όσο πουλιέται. Τι να πουληθεί, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Του παραμυθιάζουν να έρθει ο Μπερμπάτοφ για άλλο ένα χρόνο. Να πουλήσουν. Μένιο. Κρύβεται. Ακούω μεγαλοδημοσιογράφου του ΠΑΟΚ αρχίζουν να καλό είναι ο Τζιόλη, να καλό είναι ο Τζαβέλα. Ο Τζιόλη μακάρι να το κρατήσει. Το λέω εδώ, μακάρι να το κρατήσει. Και το Τζαβέλα και το Τζιόλη μακάρι να κρατήσει. Εντάξει, εσύ μακάρι το κατέχει το άθλημα. Θα είναι δείγμα ότι χτίζει παπάρι. Πιστεύεις ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή παίκτης. Ο Μένιος θέλω να απαντήσει. Γιατί μπορεί να είναι αργιανός, αλλά σε αυτό είναι σπαθή. Πιστεύεις ότι υπάρχει παίκτης ο ΠΑΟΚ που να πουληθεί. Δηλαδή να βγάλει λεφτά ο ΠΑΟΚ από αυτό. Κίνα, Κίνα, ο Κλάβος. Μπορεί να φύγει ο Αθανασιάδης. Μπορεί να φύγει. Πρέπει να διώξει όλη τη σειρά. Δεν μπορεί κανένα να πουληθεί. Όλοι είναι για πέταμα. Για δρόμο. Και πρέπει να πάει να δει σε ό,τι καλό υπάρχει από την Ελλάδα, γιατί ο Σαββίδης έχει δείξει ότι το αντικείμενο με τους ξένους δεν το κατέχει.
Το φορτώνουν παλτά, ανηλαιώς. Τώρα καλός ή κακός, τα βάζει τα λεφτά ο άνθρωπος. Έχει μια τετραετία, τον έχουν φορτώσει το παλτό των Βαλκανίων που κυκλοφορούσε. Λοιπόν, ό,τι δεν περνούσε από εδώ πέρασε από την Τούμπα. Έχει ένα καλό εξάρι. Καλός ή κακός. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι. Ναι, και ο Τζίμερο. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι. Ο Τζίμερο δεν είναι εξάρι. Ο Πάο ο καινούριο πρέπει να χτιστεί πάνω στον Κάτσε. Τζίμερο, τρε παιδιά, δεν είναι Τζίμερο. Ο Πάο ο καινούριο πρέπει να χτιστεί πάνω στον Κάτσε. Από εκεί και πέρα, μα ο Τζιόλη σε έχει πέμπτο. Δεύτερο ήρθε όταν ήσουν και σε έχει πέμπτο. Ο Τζαβέλα φοβάται να πάει στον Καραϊσκάκη. Σε έχει πέμπτο. Σε έχει πέμπτο. Ναι, αυτοί δεν παίζουν. Ο Αθανασιάδη σε έχει πέμπτο. Εκείνη που ο Βρωμοκολάθρα ο Μπερμπάτοφ ήρθε να πούμε σκουπίζει τον κομπότ. Τρεις μήνες έχει να παίξει ο Αθανασιάδη. Δεν έκανε τίποτα. Λοιπόν, αυτή ξέρει σαμπόζα, αερό. Το κακό είναι απάντημα. Αυτή να του φορτώσει όλου ένα πλοίο. Τι κάνεις τώρα, διώχεις και τον Αθανασιάδη. Εγώ ονειρεύομαι σε μια ομάδα ένα επιθετικό δίδυμο για τον χρόνο, Βέλιο Μπακασέτα. Ωραίο αυτό. Ονειρεύομαι ένα δίδυμο επιθετικό σε μια ομάδα. Πιστεύω ότι είναι. Άντε, ρε Ρακλάρα, φέρε και τον Μπακασέτα. Να έχω τέτοια ομάδα. Το λέω και με δύο εξτρεμάρες που όπου είναι. Πάνω φέρει τον Περέιρα πίσω που έπαιξε πέρυσι ο Αργεντίνος. Τον έχει δανεικό αφημένο. Και με φέρει εδώ τα παλτά. Λοιπόν, συμμαζεύει λίγο την άμυνα. Και τελειώσατε. Ακούσατε, παιδιά. Μπορεί να το κάνει. Βέλιο Μπαγκασέτα, δεν υπάρχει κλάδο. Τι εξτρεμάρε, σιώπηση μόνο εσύ εξάρια και έχει πάρει το πρωτάθλημα του πρώτο γύρο. Κλάδο. Τι είναι αυτό και ζωγραφισμένο και άφτρο να το παίρνουν λοιπόν, το πρώτο γύρο. Είναι ο καλύτερο φόρ στα στατιστικά του πρωταθλήματο. Με λιγότερο χρόνο συμμετοχή, με λιγότερο. Το λένε τα τσιγάρε, δεν το λέω εγώ. Λοιπόν, τι λέω εγώ τώρα. Α, τι λένε εδώ τώρα τα. Ο καμπανιακό. Και κορυδεύουν τα χωριά, βρε. Επόμενο γύρο. Κόσμο. Δηλαδή, άμα ανοίξει ένα την εκεί κατσιρική σου τη ρίγη του κεφάλι σε ίδια μυρωδιά. Συγκεντρώσουν λίγο. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν το επίπεδο του κυρίου. Μα αυτού έχει και βγαίνει πέμπτο στην Ελλάδα. Οι αριθμοί όμω λένε άλλο. Οι αριθμοί λοιπόν λένε ότι. Είναι το πρωτάθλημα. Τι λένε οι αριθμοί. Μα και να φύγει ο Τσίπρα. Το πρωτάθλημα, τι λένε οι αριθμοί. Πέμπτο δεν πέρσι πέρασε η Τρίπολη. Με τον Ατλαντικό. Δεν του υπερνάνε άλλοι. Του χρόνου, αν πα με αυτού, θα πα και χειρότερα. Δηλαδή. Τι μας λέει ο υπάρχει χρόνο συμμετοχή. Πόσο έπαιξε ο ένα, πόσο έπαιξε ο άλλο. Κάνουμε σύγκριση τον ένα φόρ με τον άλλο. Και οι αριθμοί λένε ότι ο καλύτερο φόρ στην Ελλάδα είναι ο Κλάδο. Τι να κάνουμε τώρα. Ανάλογα με τον χρόνο συμμετοχή και τι παλιέ που πήρε. Κάτα τον Κλάδο. Αυτό λένε οι αριθμοί, ρε φίλε. Κάτα τον Κλάδο και μετά κλαίγει για τη διαιτησία όταν βγαίνει πέμπτο. Και θα πηγαίνει μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλλου. Αυτό όσον να... αφορά για τον Τσιόλι, λοιπόν, ναι. Πάλι οι αριθμοί το λένε. Ναι. Πρόπερση όταν μέχρι το Δεκέμβριο ήταν. Αφού είναι κριτήριο ότι κάτσε να μιλήσουμε. Ρε, κάτσε δηλαδή, να μιλήσουμε. Αν θέλει ένα σκάφ, ήμουν εγώ θα πήγα λοιπόν, στον πάγο. Είναι τυχαίο ότι είναι στην Εθνική Ελλάδο. Είναι τυχαίο. Να μιλήσουμε. Ποιότητα, ποιότητα. Και ο Σαρπικίνη Εθνική ήταν. Και δεν μπορεί να την πάρει. Τώρα πέντε προπονητέ. Δεν ξέρω από πού είναι. Του ανερό, εσύ ποιο είσαι. Του ανερό. Εσύ ποιο είσαι. Και ο Μπασινάς εθνικέ. Ο Μπασινάς πήρε ζούρο, τι να το κάνει. Πάλι τώρα. Λοιπόν, τον είχε ο άνθρωπος Αναστασιάδης μέχρι τα Χριστούγεννα τον είχε πρώτο. Μόλις έπαθε Κυλιακούς, καθάρισε ο Οδόρ. Πέμπτος. Τον είχε ο Στέβενς, ήταν πρωτοδεύτερος ο Πάουκ μέχρι τα Χριστούγεννα. Τον δώσανε λοιπόν στην Τουρκία. Βγήκε ο Πάουκ τέταρτος. Παλέ κλανιέ και γκρουμί. Μεγάλο κριτήριο η εθνική. Δεν μπορεί να νικήσει τα μισά φορέ δύο φορέ. Αεξίδε δεν βγήκαν να πούνε. Ο Πάουκ είναι σε φάση που θέλει πολλέ μεταγραφέ. Θέλει ομάδα από την αρχή και θέλει πολύ προσοχή. Ποιο θα φτιάξει αυτή την ομάδα. Ό,τι και να έρθει στον Πάουκ, όλοι θα κράζετε. Εγώ το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Και όταν φεύγουν θα του αποθεώνετε. Βλέπετε Λούκα. Πάμε, πάμε. Έλα. Ναι. Έλα. Κόβει τώρα. Ποιο Λούκα και Παλούκα, βρε τώρα. Τελευταία ομάδα τη Ισπανία, πείτε. Τελευταία ομάδα τη Ισπανία. Είναι. Η τελευταία ομάδα τη Ισπανία, άμα θα έρθει εδώ, θα πάρει το πρωτάθλημα. Κάτι, μιλάμε. Η τελευταία ομάδα τη Ισπανία. Δεν ξέρει τι θα εγώ δεν ξέρω. Πέσε τα μάτα, βρε τώρα. Πέσε τα προεδρικά, γιατί άστο ποδόσφαιρο να δούμε. Με πει στη Λακορούνια η τελευταία ομάδα τη. Ακούστε κριτική. Η Λακορούνια είναι η τελευταία ομάδα τη Ισπανία. Εντάξει, τέταρτο το τέλο είναι. Δεν είναι κριτήριο η εθνική.
εθνική που λες. Ναι. Εθνική είναι και Αραβίδα. Τάπε, ρε, τέλος. Τάπε, τέλος. Πάμε κόσμο. Ό,τι έχει μείνει από κόσμο. Ακυρώνετε τους προπονητές εσείς. Ναι, ρε, ό,τι όποιος είναι εθνική είναι πεθάνα. Ρε, ο Στέβενς, δεν σε έκλεψε, ρε. Δεν έκλεψε. Δεν είχε φέρει ο γιος του. Εκεί τα παντά, ρε, Χαϊβάνη. Α, Χαϊβάνη. Για τον Τζιόλι μιλάμε. Ο Μπόλον είναι, δε σε. Για τον Τζιόλι μιλάμε. Μην πας στην κουβέντα. Ε, ο Τζιόλι. Βάλα και ήταν αρχηγός της Γερμανίας. Ρε, ο Κόρμπος, ρε, με τον άνθρωπο. Ο Κόρμπος με τον Σιώπη, ρε. Καλύτερη είναι από τον Τζιόλι, ρε. Άντε πάλι τα ίδια με τον Τζιόλι. Ναι, τα ίδια και εγώ αυτό. Μα τυχαίο είναι το πάνω. Δεν έχει παίξει εθνική ο Σκούφαλης και παίζει ο Τζιόλις 100 χρόνια τώρα, εντάξει, έλειος. Πάμε. Ναι. Έλα φίλε, κλείστε την τηλεόραση. Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα. Δεν είμαι πολύ καλά ψυχολογικά τελευταία. Γιατί είμαι λίγα καλά ψυχολογικά. Θέματα που με απασχολούν και θα θέλω να το μοιραστώ δημόσια. Δεν μου δίνει κόλλο πλέον η γυναίκα. Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Εσύ δώσε το δικό σου σε κάθε φορτηγατζή. Δώσ' τον εσύ στη γυναίκα σου για αλλαγή μια φορά. Κάντε κανένα. Ναι, ναι, σωστό. Γιατί όχι. Έχει προσωπικά. Δεν ξέρει. Πάμε, κόσμο, δε. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Να σε ρωτήσω λίγο από το πλάνο. Φάζει 2-3 χάμερ στο δότσε. Πώς θα σου μείνει μετά. Αν φάω όλοι 2-3. Χάμερ. 2-3 χάμερ. Χάμερ, χάπια. Κάποια. Όσους έχουμε κόψει σήμερα. Πώς θα πάει η χώρα μπροστά, ρε, με τέτοιους. Γιατί δεν πάει η χώρα μπροστά, ρε, φίλε. Γιατί να πάει η χώρα μπροστά. Θες εσύ να πάει η χώρα μπροστά. Να μην πάει η χώρα μπροστά. Γιατί να πάει μπροστά. Κι άλλο πίσω. Κι άλλο, όποιος θα πάει πιο πίσω. Πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες για τους καλούς. Λοιπόν, η χώρα πήγαινε μια ζωή πίσω, απλά μας λέγανε ότι πήγαινε μπροστά. Γιατί πολλά συζητάμε και κάτι που θα έπρεπε να το πούμε από την αρχή. Έχετε καταλάβει όλοι ποιο είναι το πρόβλημα του ποδοσφαίρου. Έχετε καταλάβει. Τουλάχιστον αυτοί που καταλαβαίνουν. Έχουμε καταλάβει ότι έχουμε φτάσει να παρακαλάμε κουστούμάτους γαβατωμένους οι οποίοι μαζεύονται, που μαζεύονται, έχουν λύσει το οικονομικό τους πρόβλημα. Τις πιο πολλές ομάδες τις έχουν για τα εξαμενές πλυντηρίων, από εκεί που ξεφουρνίζουν τα πετάνε τα λεφτά. Έχουμε καταλάβει. Έχουμε σε όλο τον κόσμο. Άκουσα, συμφωνώ. Εγώ δεν λέω ότι γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Έχουμε καταλάβει ότι πλέον τους οπαδούς μας θεωρούν παράσιτα και ότι όποιος έχει αντίθετη γνώμη από αυτό που κρατάει τα κλειδιά και καλά πληρώνει, αλλά τελικά τον εφενέ τον αφήνει για τους άλλους και μετά λέει βγαίνετε στους δρόμους. Έξτε στους δρόμους να σώσετε τον Ηρακλή και πάλι θα κάνει. Και τα χέρια του Πά και τα χέρια της ΣΑΕ και ολονών. Και ότι αυτοί οι γαβατωμένοι όταν πηγαίνουν στο γήπεδο τους έχουν με προστασία. Και εγώ για να πάω στο γήπεδο με κοπανάνα από 50 πλευρές. Το ότι ο μπάτσος εκείνο να τον έχει και να βρίσει και να έρθει προς τα πάνω μου. Άμα πάω εγώ να τον κάνω ντου, θα έρθει αυτός προς τα πάνω μου γιατί είναι το δημόσιο πρόσωπο. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα που πλέον θέλουν να κάνουν κάστα. Και αυτούς που φοράνε λίγο σχισμένα ρούχα και δεν έχουν τόσο καλά μαλλιά. Και δεν μιλάνε τη γλώσσα τους και δεν έχουν εντρυφήσει στα γαλλικά και στο πιάνο, τους θεωρούν παρήσακτους και δεν τους θεβάζουν μέσα σε... Αυτός θέλει να κάνει ντου στον πάγκο. Άκου, στον πάγκο δεν κάνω σε άλλους. Άκουσέ με, εσύ με μένα έχεις μια μεγάλη διαφορά. Εσύ είσαι, να κάνει ντου στον πάγκο, αλλά όταν τον κάνουν άλλοι ντου, φωνάζει στον πάγκο να τον δώσει. Εσύ είσαι γαβατωμένος μπατήρης, ο οποίος κατά φαντασίαν νομίζεις ότι κάποια στιγμή θα σε δεχτούν αυτοί και θα σε κάνουν ισότιμο μέλος. Εγώ είμαι οπαδός, και τους κουστούμάτους και όλους αυτούς δεν τους γουστάρω, γιατί από τη στιγμή που μπήκε το κουστούμι η γαβάτα μέσα στο γήπεδο έχει χαθεί το φιλότιμο και το μόνο που θέλουν από εμάς τους μαλάκες είναι να πηγαίνουμε να πληρώνουμε το εισιτήριο για να βλέπουμε μια μπάλα του κόλλου διεφθαρμένη. Έβαλα μόνο όταν παντρεύτηκα από τον άλλο, να υπάρχουν οι ομάδες που αρπάζουν τα λεφτά και να τελειώνουν τις δουλειές τους από πίσω, να φορτώνουν εκατομμύρια τις ομάδες με υποτιθέμενα χρέη και στις αυξήσεις που βάζουν να νομιμοποιούν τα λεφτά και να τα βγάζουν από μια τσέπη και να τα βάζουν στην άλλη και εσύ να μένεις μαλάκα έξω από τη γάμια και να μου κάνεις το σαβίδι Θεό. Ε, άντε, έλα, έλα, ό,τι θες. Τελείωσε, τελείωσε. Θα τον απαντήσω εγώ. Απάντησε. Η δουλειά του οπαδού φτάνει μέχρι... Τα κάγκελα. Μισό. Φτάνει μέχρι στο να ελέγχουμε το αφεντικό τι γίνεται στο ταμείο. Έτσι. Τι. Δηλαδή φτάνει μέχρι τις τεχνικές. Τι έγινε τώρα, φωνάζαν οι φίλοι αυτοί. Το σάκι λέει.
φωνάζαν οι φίλοι. Τα λαμόγια, οι παράγοντες και τα λοιπά, ναι, και τα λοιπά. Και, τα λοιπά. Ναι. Και τελικά με το που ήρθαν αυτοί οι Αργιανάρης, οι Ηρακλάρης, οι Μαοκάρης και αυτά, χρεωθήκαν οι ΠΑΕ μέχρι το ταβάνι. Έτσι. Ενώ με τις άλλες δεν τα βρίσκαν. Η δουλειά του φιλάθλου και του οπαδού φτάνει μέχρι τον ΑΣ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Να ελέγχει κάθε χρόνο, κύριε Θαυμαζόης, εδώ. Ισολογισμό. Έτσι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Δώσαμε ένα μαγαζί καθαρό, θα το παρατήσει καθαρό. Μπράβο. Τι θα κάνει όλη τη χρονιά αυτός που βάζει τα λεφτά, πέντε δραχμές να βάζει περισσότερες από σένα, είναι αυτός το αφεντικό. Καλός ή κακός, έτσι λειτουργεί η αγορά. Θα κάνει ό,τι θέλει αυτός. Το λογαριασμό γιατί δεν πληρώνει φεύγοντα. Λογαριασμό φεύγοντας, δεν τον πληρώνει. Μένει ο αφεντικό, είσαι όταν ρωτάς. Αφεντικό είσαι όταν παραγγέλνεις κάτι στην ταβέρνα και το πληρώνεις. Όταν πηγαίνεις και παραγγέλνεις στην ταβέρνα και παρακαλάς από το διπλανό που ήρθε πήρε μια κοκακόλα να πληρώσει. Να πληρώσει, περίμενα να τελειώσω. Άκου τι κάνει τώρα το λάθος. Άκου, άκου. Ανέβασε ο Παπαθανασάκης. Μισό λεπτό τώρα. Ανέβασε ο Παπαθανασάκης χωρίς λεφτά την ομάδα πέρυσι στην Αλβρετική. Έμεινε ένα άνοιγμα 2 εκατομμύρια και κάνει τίποτα. Δεν λέει τώρα τον Παπαθανασάκη, έλα να ρίξει τα 2 εκατομμύρια γιατί τον αρέσει τον ανέβασε. Καταλαβαίνεις. Καθένας τα λέει όπως τον βολεύουν. Όπως με βολεύουν, άκουσε με για να μάθω. Αυτό όμως δεν σημαίνει τότε πώς γίνεται από τότε που εμφανιστήκαν όλοι οι μεγαλοπαιδητές να υπάρχουν τα μεγαλύτερα χρέη της ιστορίας της ΠΑΕ. Να στείλουμε χαιρετίσματα γιατί για Διονύση στο Πέραμα, γιατί μας βλέπει από το ίντερνετ. Δουλειά σε όλο το Πέραμα. Γιατί ο οπαδός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του οπαδού μέχρι να ελέγχει. Το τι γίνεται, σε πω, άμα πάω σε μια ταβέρνα μαζί σου και θα πω να σε κεράσω και ψάχνω μετά να με ξελασπώσουν οι από γύρω, δεν λέγομαι αφεντικό, ξέρεις τι λέγομαι, ξεγάνω το στενεκές. Να τα μαζέψει για να φύγει τότε. Είναι άλλο θέμα εκεί. Ναι, αλλά να μαζέψει και το λογαριασμό. Αλλά τα... Α, μα δεν κατάλαβες, φιλαράκι. Λέει... Κανένας από τους μεγαλομετόχους που χρεώσαν τις ομάδες δεν πήρε και τα χρέη. Κανένας. Και μετά ξέρεις τι λέγανε. Κάντε πορείες, πάρτε 150 παιδάκια στο σπίτι και 200 που όλα αυτά. Όταν λοιπόν οι κουστούμάτοι πήγανε στο ποδόσφαιρο για να σε κάνουν άνθρωπο, καταφέρανε να κάνουν κάτι τσέπες να και εσύ μαλάκα να βλέπεις και να ψάχνεις τον Κολτσίδα και αν ο Κολτσίδας έβαλε τον κολ γιατί είναι ταγάρι δεν ενώ, είναι και να πες την γάμα την εκεί. Η άλλη υποκρισία, ο άλλος και το παιδί πέρασε. Του Άρη, του Άρη, του Άρη. Εκεί είναι δικά τους λάθη. Λάθος. Ο Άρης, άκουσε με να σου πω. Ο Άρης ξέρεις που την πάτησε. Ξέρεις που την πάτησε ο Άρης. Να σου πω, ξέρεις που την πάτησε ο Άρης. Ότι πήγε να στηριχτεί σε ανθρώπους οι οποίοι λέγανε Άρης και κάθε λεπτό που περνούσε οικονομούσαν λεφτά. Εγώ ξέρεις ποιους φοβάμαι, τους κουστούμάτους και τους οπαδούς που φοράνε μια μέρα κουστούμι και το παίζουνε παράγοντες. Αυτούς φοβάμαι. Κατάλαβες. Και όλους. Τους δικούς τους. Όταν θα δω οπαδό να φεύγει από την κερκίδα και να πηγαίνει να μου κάθεται με κουστούμι από την άλλη την πλευρά. Θα έχεις πρόβλημα. Αρχίζω και φοβάμαι, φίλε. Δυο πριν το διάλειμμα. Ναι. Οι άντερες είναι Νίκο. Χράτς χρούτς. Δεν κρεμάσαι και να αυτοκτονήσει αυτός κράτσκου. Άσε ρε παίρνουν τζαμπά. Πάμε στον άλλο. Έλα. Έλα. Τώρα μίλησε. Τον άκουσα που μίλησε. Βασουλά. Πάμε. Γυρνά σπίτι μόνο σε ένα θέλω. Πάμε στον άλλο. Έλα. Βασούλα λέει γυρνά σπίτι μόνο σε ένα θέλω. Βάζει. Ένα παράδειγμα να δώσω στο Μένιο. Στην ομάδα μου, τρία χρόνια που είναι ο Μελισσανίδης, εσύ τι πιστεύεις, βάζει ή βγάζει? Ο δικός έβγαλε. Κοίταξε να δεις τι γίνεται. Έβγαλε. Πονώ με το κόστο. Έβγαλε. Και πλεόνασμα έχει τρία χρόνια. Πλεόνασμα. Τώρα που είναι να βάλει, διώχνει το Πογιές. Τώρα που είναι να βάλει, διώχνει το Πογιές. Θα φάω εγώ παπά και θα έρθω σήμερα εγώ να λέω εδώ πέρα ιστορίες ακριούς. Ρε φίλε, το Πογιές. Και είναι ο άλλος και μιλάει για τα χάφα από την Κρήτη αντί να βγει σήμερα και να είναι σπίτι του. Ποιον έφερε στη θέση του Πογιές? Γιατί το κρίνεις τώρα? Το Μανολάκη. Θα φύγει τώρα ο Πογιέτ και θα φέρει τον Μουρίνιο. Όταν φέρει ένα προπονητή με το Μανολάκη. Με το Μανολάκη έφερε ρε Τζόρτα. Δεν θεωρείς εσύ ότι είναι στόχος της ΑΕΚ να βγει πρώτη στα play-off?
και παίξει προκριματικά Champions League. Κανένα δεν χρειάζομαι μαθήματα. Είμαι ανεπίδεκτο μαθήσεω. Πάμε κόσμο. Και επίση οργανωμένο 15 εκατομμύρια. Στο Μιλητό όμω τι ατάκε πρώτο. Πρώτο να θυμίσω την άλλη την ατάκα, γιατί ένα-ένα μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Θα σφυρίζουν οι διαιτητέ του σταθμού στο τρένο και βλέπω εγώ τον Καλογερόπουλο να μπαίνει ξανά την Τετάρτη. Και εσύ τσόρτα φάει το παπά ότι θα κερδίσει την ΕΠΟ δικό σου με τον Για τον Πογέ τι είπε, για τον Πογέ τι είπε, θα τον. Ότι θα τον βαστίξω. Θα τον βαστίξω. Βαστίξω σημαίνει θα τον κρατήσω. Ποιο παπά να φάω εγώ, για ποιον παπά να. Ότι θα πάρουμε τι ενώσει. Θα πάρουμε άλλο δική μα ενώσει. Όχι, δε. Εσεί πήγατε να πάρετε την ΕΠΟ τζάμπα. Και εγώ δεν βλέπω τον άλλο φαρδί πλατή κοστάκι μου. Φαρδί πλατή κοστάκι μου στο Καραϊσκάκι να σηκώνει την κουπάρα και να λέει την ατάκα στον. Πες τον άλλο τον άλλο. Φερετίνο. Στον Φερετίνο. Θα βαρτίζει να με βλέπει για τα επόμενα 15 χρόνια. Εντάξει, τι έγινε. Τι έγινε. Όταν θα να το ρωτήσω σε ποια λεπτά το χρόνια. Τι σημασία. Έλα. Και εμεί εδώ αναρωτιέται ο δικό σου αν πρέπει να κατέβει την Τετάρτη. Εσύ θύμωσε γιατί θα πάρει 15 πρωταθλήματα. Τι Τετάρτη. Αδερφέ. Το λεωφορείο. Αυτό που θαυμάζει τα επίσημα εκεί που λες εσύ, εκεί που θαυμάζει τα επίσημα αυτού του κουστούμαρισμένου, εκεί μιλά για κράτη. Εάν μου λες ότι το δεύτερο πιο διεφθαρμένο πρωτάθλημα μετά τη Αλβανία σε όλη την Ευρώπη είναι το ίδιο, πλανά σε πλάνη νυχτρά. Κόσμο. Πλανά σε πλάνη νυχτρά. Γινόταν ένα μάτς με κορόιδα για να καταλάβετε. Πήγαινα στα Ελλανδός και πήρε μια αγγλική ομάδα που έχει 100 χρόνια ζωή. Και τους λέει να σας αλλάξω το σήμα γιατί δεν μου αρέσει να είναι τουριστικό. Γινότανε Paris Saint-Germain με τη Manchester City και γιόρταζε το Dubai και το Abu Dhabi. Κορόιδο. Κορόιδο. Και όλοι αυτές τα Panama Papers. Όλοι αυτοί και σας φάγανε τα λεφτά. Πάει λέει τώρα λέει ο αδερφός του αυτού που έχει τη Manchester City να αγοράσει τη Liverpool. Γιατί έχει λέει 30 δις. Κινησμένοι. Και εσείς τους υποστηρίζετε. Δεν έχετε λεφτά να φάτε και υποστηρίζετε ανθρώπους που σας βλέπουν σαν αριθμούς. Αλλά μια ζωή νούμερα είστε και αυτό σας βλέπουν σαν αριθμούς. Δύο τελευταία για το ημίωρο. Ναι. Ναι, άμα τελειώσουνε. Τελειώσανε. Σε παρουσιάζω και μια ηλιστρασιόν. Μπράβο, ηλιστρασιόν και μεγάλο. Έλα, φίλε. Καλημέρα. 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 Τελειώσαμε. Ναι. Ναι, εσύ, φίλε. Νορμάλ. Ναι, αλλά φίλε, τελειώσαμε. Μίλα, φίλε. Κύριε, επειδή η εκπομπή σήμερα έχει γίνει κάθε άλλο παράσταση εκεί, να σας δείξω έτσι ένα καινούριο νέο. 12 Ιουνίου έχουμε εκλογές, έτσι. Γιατί πάμε για κάτι. 12 Ιουνίου έχουμε εκλογές. Εμείς τι να ετοιμαστούμε, ρε φίλε, αύριο πρέπει να πάμε στη δουλειά μας. Ναι, καλά σου λέει. Αλλά ο κ. Ολλανδός και ο ΑΕΚΣΙΣ να σιωθούν λιγάκι. Ναι. Σε ποιο κόμμα να προσγειωθώ, φίλε, θέλεις. Κάτσε να πούμε το κόμμα. Σήμερα... Σε ποιο κόμμα να προσγειωθώ. Ενώ τι κάνει η Ιουνίου, ναι. Συγγνώμη λίγο. Πότε το ανακοινώθηκαν οι εκλογές. Να πω. Αφού με ρωτάει ο Ασταμάς, να πω. Ναι, πότε. Το άκουσες ειδής που. Ακούστε κύριε Ασταμά. Ναι. Την περασμένη Τετάρτη, στη διοικητηρίου, έπινα καφέ με κάποιον από εσάς από εκεί και το είπα εκεί τότε. Έχω μάθει από μια πηγή. Σε καλά, εκεί είπα και τον Τζόρτα. Α, όσοι ανακοινώθηκαν, σου είπε μια πηγή. Βρε, έπινε καφέ ο άνθρωπος, σε σοβαρή πηγή. Όχι. Κοινωνιστή όσο φέρετε. Βρε, παλικάρι μου, συγγνώμη, αδερφέ, συγγνώμη, ένα όνομα. Αν θες να μιλάμε, δεν μου αρέσει έτσι απρόσωπα, αλλά αν θες λες. Ηρωνευτείτε όσο θέλετε, δεν με πειράζει καθόλου. 12 Ιουνίου. Βρε, συγγνώμη, μπορεί να γίνουνε, ναι. Αλλά λες, ανακοινώθηκαν 12 Ιουνίου εκλογές. Σε ποιο κόμμα να βετάει, σε ποιο κόμμα να προσγειωθώ. Περίμενε. Στάτσου λίγο, ρε. Περίμενε, δηλαδή, να το ρωτήσω. Τι πρέπει να στεναχωρηθούμε τώρα που θα γίνουν εκλογές. Όχι, δεν είπα να στεναχωρηθούμε. Σε ποιο κόμμα να προσγειωθώ. Μίλησα πολύ σωστά ελληνικά. Είπα να αναρωτηθούμε όλοι και να προσέξουμε πού. Ωραία. Να σε πω, είσαι από τα κόμματα που κυβερνούσα 40 χρόνια. Ποιος με ρωτάει. Αντιφά. Κύριε Ολλανδέ. Είσαι, σε ρωτάω, πες μου αυτό πρώτα. Μετά πες μου τι θες. Ρωτάω από περιέργεια. Δεν μπορώ, δεν έχω περιέργεια. Θα ικανοποιήσω την περιέργεια. Ναι. Είμαι αυτός, ναι. Κύριε Ολλανδέ, είμαι αυτός που σας πήρε την περασμένη εβδομάδα και σας συνέστησε να μην μιλάτε τόσο έτσι απότομα, γιατί αναγκάσατε τη μανούλα σας να βγει στο... Άλλο σε ρωτάω, ας τη μάνα μου, καλά που είναι, άκουσε με, σε ποιο κόμμα εσύ είσαι από τα κόμματα που κυβερνούσαν. Ρώτησες τώρα, ναι. Θα απαντήσω. Όχι φιλαράκι, δεν είμαι ούτε από εκείνους που...
Όχι, σου μιλάω, όχι. Οραστικό, ναι. Ερώτηση δικιά μου. Ερώτηση δικιά μου. Όχι, λοιπόν. Ωραία, χαίρομαι. Τότε άκουσε με. Εγώ. Ψηφίζατε παλιά κάποιο κόμμα που κυβερνούσε? Όχι, τώρα παλιότερα. Κύριε. Κύριε. Σας ακούω, κύριε. Ναι, λέω. Παλαιότερα, λέω. Ψηφίζατε κάποιο κόμμα το οποίο κυβέρνησε? Όλη η Ελλάδα τι έφτιαξε? Στάσουνε να ρωτήσουμε. Όλη η Ελλάδα αυτό δεν έφτιαξε. Δυστυχώς. Και τώρα γίνεται εθνικιστής γιατί δεν έχετε λεφτά να φάτε από τον καρτηρικό κρατικό κορμπανά. Ακούσατε από μένα τη λέξη εθνικιστής, κύριε. Αυτό καταλάβατε. Κοίτα, εφόσον δεν ψηφίζετε, κάποιο κόμμα. Μα πολύ έξυπνο δεν είμαι. Λέω, αντιλαμβάνομαι ότι. Ακούστε, ένα λεπτό. Εγώ τώρα τόσα χρόνια έβλεπα το κρατικό χρήμα να τρώγεται μέσω των κομμάτων από το λαό και από τα κόμματα και από τους πολιτικούς. Πολύ ωραία. Και αντιλαμβάνομαι τώρα, όταν τελειώσαν τα χρήματα αυτά, έχουμε πήξει από εθνικισμό. Έχουμε πήξει από Ελλάδα, έχουμε πήξει από θρησκεία, έχουμε πήξει από Μακεδονία. Και είμαι σίγουρος ότι αν αυτά τα κόμματα ξαναέρθουν πίσω και δώσουν λεφτά δανεικά από την Ευρώπη ή την Αμερική στον ελληνικό λαό, θα πάει περίπατο ο εθνικισμός. Θα πάει περίπατο η Ελλάδα και η σημαία. Εσείς αντιλαμβάνεστε κάτι διαφορετικό? Αφού με ρωτάτε εγώ προσωπικά. Αυτό κατάλαβα εγώ. Και εγώ. Ναι, αυτό κατάλαβα εγώ. Λέω, μπορεί να κατάλαβα λάθος. Αλλά ρωτώ εσάς να μου πείτε αν κατάλαβα λάθος. Ωραία. Έλα, φίλε. Δεν ξέρω. Δυστυχώς την τελευταία πρόταση δεν την άκουσα γιατί ο κύριος Γιώργος, ο συνήθως δεν έχει τρόπους και φωνάζει. Κοιτάξτε, κανείς από εμάς η αλήθεια είναι ότι δεν έχει τρόπους. Ναι, ναι, εντάξει. Λέω. Το ξαναλέω να τα ακούσει και το κοινό και τα παιδιά. Να το πούμε λίγο πιο έρημα, να χαμηλώσουμε τους τόνους. Τόσα χρόνια καταλάβαινα, όπου ήταν ήμουν μικρός μέχρι τώρα που πέρασαν κάποια χρόνια, ότι το ελληνικό κράτος ζητούσε δανεικά, έπαιρνε δανεικά. Σπαταλούσε λεφτά δεξιά και αριστερά. Δεν υπήρχε εθνικισμός, δεν υπήρχε πατρίδα, δεν υπήρχε θρησκεία, δεν υπήρχε τίποτα. Ξαφνικά τα τελευταία χρόνια, όταν έκλεισε αυτή η βρύση με αυτά τα χρήματα τα δανεικά, ξαφνικά βλέπω μπροστά μου πολλούς εθνικιστές, πολλούς Έλληνες, πολλούς χριστιανούς. Άντε πάλι με τους εθνικιστές. Και πάλι σας λέω, κύριε Ραπτόπουλε, αυτό καταλάβατε δηλαδή? Αυτό καταλάβατε? Από εσάς όχι. Από όλα αυτά που σας είπα, αυτό καταλάβατε? Όχι, όχι, όχι από εσάς. Εγώ έκανα μια τοποθέτηση. Ναι, όχι, ναι. Είπα μόνο. Και σας ρωτάει, σας ρωτάει ο Ολλανδός, πού να ακουμπήσουμε το κεφαλάκι μας να μας δώσετε μια ιδέα. Αυτό είναι, δημοκρατικά, ναι. Εγώ απλά έθεσα ένα ερώτημα. Ναι. Εντάξει. Τώρα πού θα ακουμπήσει και ο Ολλανδός το κεφαλάκι του? Εγώ νομίζω λοιπόν ότι το κεφαλάκι μας είτε είναι φαλακρό είτε δεν έχεις να προτείνεις κάτι. Δεν έχεις να προτείνεις κάτι. Όχι, απλά δεν θέλω. Γιατί όλο το άλλο, το να κράτσεις μόνο, είναι λαϊκισμός. Το να λέω, ξέρω εγώ, από το χωράφι του το Μένιο να φύγει ο Μένιο, δεν κάνει τη δουλειά του, ωραία. Και να προτείνω ποιον να πάει στο χωράφι του Μένιο. Είναι τόσο. Γιατί το βασανίζει τόσο πολύ? Και με τα κύριε και κύριε και κύριε. Τέλος πάντων, εσείς τι προτείνετε, κύριε μου? Αυτό λέει ο Ολλανδός. Δεν θα απαντήσει. Διάλειμμα, πατέχουμε. Διάλειμμα. Ματα Μάστερ. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύ εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Τηλεφώνη 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Α, στην Ελευσίνα, ρε, Ελευσίνα. Λέμε ποιοι πέφτουν και ποια είναι. Βγήκαμε με τα κόρτερ, λέω. Λοιπόν, ας, τώρα δεν τα λέμε αυτά στον αέρα, τώρα τα κόρτερ. Πόσα θα γίνει, τι, πού να ξέρω εγώ. Ρώτα το Φούρνταν, τι να σου πω. Ναι, ποιο είναι τελευταίος? Ναι, καλημέρα. Καλώς τον καλό τον άνθρωπο. Παιδιά, παντός στο Ηρακλή είμαι. Θα ήθελα να τοποθετηθώ σε δύο πράγματα. Αλλά κάντε υπομονή να μ' ακούσετε, μην με διακόψει κανένας. Ωραία, πάμε. Να τοποθετηθείτε, εντάξει. Λοιπόν, πρώτο, που γέμισε εθνικιστές η Ελλάδα, Κώστα, που λέτε γέμισε εθνικιστές ξαφνικά κτλ. Μια άλλη παράμετρο ποια είναι, φίλε. Βλέπεις πίσω από την καμάρα Πακιστανοί, πορτοφόλια, τσάντες, ιστορίες. Πάει ένας άνθρωπος που πληρώνει το τέβε, την εφορία και αυτά να διαμαρτυρηθεί, θα τον ζαπακιάσουν στο ξύλο και να το παίξουν και μάγκες από πάνω. Βάζουν χέρι στις γυναίκες. Δεν είναι πρόσφυγες, είναι μετανάστες. Οι Έλληνες πήγαν μετανάστες, Γερμανία με συμβόλαια. Τα δόντια τους κοιτούσανε, τις μασχάλες τους κοιτούσανε, τα νύχια τους κοιτούσανε. Αμερική με συμβόλαια. Δεν δημιουργήσαν πουθενά κανένα πρόβλημα.
αυτού του παραμέτρου. Κοιτάξτε του πρώτα, μην λέτε μόνο δηλαδή. Έχει δίκιο το παιδί. Πολύ δίκιο. Πολύ δίκιο. Μπράβο. Έχει δίκιο. Και εγώ συμφωνώ. Εγώ φίλε, βλέπω ότι αν μείνουν οι Πακιστανοί εδώ και βιάζουν και βιάζουν. Δεν θα δει ο εργάτη προκοπή. Αν μείνουν οι Πακιστανοί. 1500 χρόνια. Αν πέσουν 50 πακέτα τελόρ και βάλουν ένα εκατομμύριο. Θα τα φάνε οι κορκόνε και πάλι καλύτερα. Τι αυτέ άκου να δει. Έχει ανθρώποι χάσανε τις δουλειές τους. Άκουσε με φίλε λίγο, ένα λεπτό άκουσε. Άκουσε με τώρα, δες τι γίνεται τώρα. Η αντίφαση μεγάλη, του στηρίζει και το κουκουέ αυτός. Το μεροκάματο το καταραμένο στην Ελλάδα, γιατί έχω δουλέψει, πέρι το 90-91 είχε το χεστεί να φτάσει στα 8 χιλιάρικα. Ήρθαν οι Αλβανοί, οι Ρώσοι, αυτά δουλεύαν για ένα χιλιάρικο για δυο. Άντε μια 20ετία να ξαναφτάσει το μεροκάμα του στα 8 χιλιάρικα, τρόμαξε να βρει στα 25 ευρώ το καταραμένο. Ναι. Τώρα ήρθαν αυτοί. Έτσι. Αυτοί θα βγουν τώρα μεθαύριο, θα δουλεύουν για 5 ευρώ. Κατάλαβες. Ναι. Και τα κορόιδα. Ξεχνάτε όμως κάτι. Και πότε να ξαναδεί τώρα αυτός ο εργάτης μεροκάματο να φάει να πούμε. Ποτέ. Μπράβο. Και ξεχνάτε. Τα κορόιδα τρών πρόλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για του πουπού τα εννιάμερα, η Ρωσία πάει και κάνει πόλεμο. Και η Αμερική. Και εμείς φορτωνόμαστε εδώ, γινόμαστε ένας βόθρος. Κάτι όμως που δεν έχει πει όμως κανένας είναι ότι οι Έλληνες ψηφίζανε με 40 και 50% τα κόμματα που λέγανε ότι θα τους φέρουν. Για να κάνουν το Έλληνα στο καφενείο και να παίρνει ο άλλος ένα χιλιάρικο. Άλλα γεια σου! Να τους βάζει τους Πακιστανούς με τις τσαντούλες που λες. Αυτός που κορομάει τα λεφτά δίνοντας. Αυτός που βάζει με τις τσαντούλες γύρω-γύρω και με τα χαϊμαλιά είναι ένας Έλληνας που τους μαζεύει σε ένα μπουντούμι όλους μαζί και τους λέει για να φάτε, θα βγείτε να πουλήσετε και από αυτά. Αυτά όμως δεν τα λέτε. Γιατί πάλι, εγώ ξέρω ότι στην κλίση, εγώ ξέρω ότι δεν σε νοιάζει. Ξέρεις γιατί δεν τον νοιάζει. Ξέρεις γιατί δεν τον νοιάζει. Γιατί η κλίση είναι μόνο για τους φτωχούς. Εγώ βλέπω ότι οι πλούσιοι μια χαρά περνάνε. Εμείς κάνουμε 50 και 100 ευρώ και τρελαινόμαστε. Άκουσε με. Όχι, ρε. Μόνο εσύ το είδες. Ναι, ρε. Όλοι οι πλούσιοι έχουν κάνει απεργία πείνας γιατί δεν είναι να πάνε. Ναι, ρε. Δεν βλέπουμε. Δεν παθαίνω πλάκα. Τι μυαλό είναι αυτό. Ναι, ρε. Έτσι. Ναι, έτσι. Οι πλούσιοι είναι καλά και οι φτωχοί δεν μπορούν. Όχι, ρε, το είπε. Ναι, ρε, οι εφοπλιστές δεν τους είπε ότι θα σας φορολογήσω και του λένε θα πάρουμε τα καράβια και θα πάμε. Ρε, ξέρεις τι μπορώ να καταλάβω. Ρε, άπληκτοι είστε. Να φάτε δεν έχετε και στηρίζετε αυτόν να είναι που σε βλέπει σαν νούμερο. Λέγε ρε φίλε, λέγε. Θα μάρει μισό λεπτό. Πες ρε φίλε, πες ό,τι θες. Ιορδάνη, στην προηγούμενη εκπομπή είχες πει κάτι. Εγώ είμαι απολύτης είμαι. Πες μου. Είπε στα δυτικά έχουν δύο θεούς, το ΠΑΟΚ και το Θεό. Ναι. Αυτή τη μάζα των οπαδών του ΠΑΟΚ στα δυτικά, ας πούμε, πώς τη δικαιολογείς εσύ? Αυτός που θα γυρακλείς. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα, είναι η φτωχολογιά, οι περισσότεροι είναι πρόσφυγες, εκεί μεριά ήρθανε να πούμε από τα παλιά ακόμα. Που έχει πολλές εξηγήσεις αυτό το πράγμα. Πες δύο από τις πολλές που έχει. Πες δύο. Την εξήγηση. Πες μου. Να σου δώσω τη δικιά μου την εξήγηση. Ναι. Μία φυλάδα υπήρχε τα σπορ του Βορρά. Γιατί ανατολικά δεν πήγαινε. Έχανε ο ΠΑΟΚ, αερίστηκε η Παναγία. Δάκρυσε ο Θεός. Ο Χριστός στερνίστηκε. Ο Άγιος Πέτρος ζουχαδιάστηκε. Ναι. Έτσι δημιουργήθηκαν οι στρατιές των οπαδών του ΠΑΟΚ. Ναι. Για να αρχετίζουν τον Ολυμπιακό και να παίρνει από τα ζήματα ο Παναθηναϊκός. Καλό. Εσύ τι ομάδα είσαι, φίλε? Καλό. Ηρακλής, το είπε. Έχει κι άλλον εκεί πάνω στη Νέαπολη. Όχι, ρε, είσαι εσύ και εγώ. Καράες. Καράες και γνωστούς. Και γνωστούς. Και μαγαζιά που έχουν. Έχει έκλεισει αυτή η φυλάδα, κρίμα για τους εργαζόμενους βέβαια. Δεν με απαντάς όμως τώρα για να πούμε. Από το Μπούζα το πήρα και στο Μετρόπολη με τα γραφή μετά. Εσείς γιατί δεν βγάλατε ένα Μπούζα, ρε μεγάλε, να κάνετε τέτοιο. Εσείς γιατί δεν βγάλατε, ρε παιδιά, μια εφημερίδα. Ένα Μπούζα, εσείς γιατί δεν κάνατε, ρε φίλε. Και αυτό επιτυχία δικιά μας είναι. Εσείς γιατί δεν κάνατε. Έτσι, μπράβο, έτσι. Επιτυχία δικιά του. Όχι, το επιτυχία είναι, επιτυχία. Εσείς δεν βγάλατε δικές σας εφημερίδες. Ναι, οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι. Ένα-ένα. Ρωτάω εγώ τώρα, εσείς δεν βγάλατε δικές σας. Γιατί εσύ δεν βγάζει τα φύλλα του ΠΑΟΚ. Βγάλατε και κλείσανε. Γιατί δεν τη βγάζει. Γιατί δεν βγάζει την ημερίδα, ρε. Κλείνει εσύ και πάει να βγάλει η ώρα του Ηρακλή. Όχι, δεν. Ποιο να απαντήσω τώρα, τρει-τρει μιλάτε. Ποιο να απαντήσω. Για πες. Λέγε, φίλε. Ψεύδομαι πουθενά, λέω σε αυτά.
Είχε μία φυλάδα να φανατίσει. Ο ΠΑΟΚ έκανε κόσμο, φίλε, πρώτον. Άκου να σου πω. Άκου να σου πω. Άκου. Ο πρώτον. Ο ΠΑΟΚ έκανε κόσμο. Δεν είναι μόνο δυτικά, είναι πανελλαδικά. Στο πω για να ξέρει. Εσύ μπορεί να μην βγήκε από την πόλη να δει τι γίνεται παντού. Ο ΠΑΟΚ έκανε κόσμο. Πρώτον από την. Άκου. Πρώτον από την αδικία. Άκου ρε μεγάλε. Άκου. Σε άκουσα με προσοχή. Άκου λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ έκανε κόσμο από την αδικία, ναι. Δεύτερον από τη μεγάλη ομάδα που είχε τη δεκαετία του 70, γιατί στρατιές οπαδών έκανε εκεί τη δεκαετία. Λοιπόν, από το μεγάλο τον Γιώργο τον Κούδα, έκανε κόσμο από τον κόσμο του, γιατί άλλος πήγαινε στην Τούμπα να γουστάρει τον κόσμο. Όταν δεν είχε ομάδα πήγε κατέβαινε ο φύλαδος κάτω στην Τούμπα για να δει τον κόσμο. Δεν τους θέλετε τώρα. Από αυτά τα τρία λοιπόν έκανε κόσμο ο ΠΑΟΚ. Από αυτούς εδώ έκανε κόσμο. Το γιγάντο μας. Εδώ λες. Να, που τι έκανε κόσμο ο ΠΑΟΚ. Πάσχα λέει στον Κορυδαλό. Πέντε φάτσες οι τρεις ήταν μέσα στον ΠΑΟΚ. Τσοχατζόπουλος, Σακμπατζίδης, να από πού ήταν. Πάω Πασόκ Ηλεκτροσόκ. Πότε ήταν αυτή. Ο Σακμπατζίδης δεν ήτανε. Πότε ήταν αυτή. Πότε έρθε το Πασόκ. Σταματήστε ρε γιατί όλοι οι παπαριές λέτε εδώ πέρα. Πότε έρθε το Πασόκ στην Ελλάδα. Πότε. Δεκαετία 80. Το 81. Ναι. Πότε είχε λαό ο ΠΑΟΚ, ρε! Δεν σου είπα εγώ! Πρωτάθλημα από μένα δεν πήρες. 30 χρόνια Πασόκ άμα πήρες δυο κύπελλα. Αγόρι μου, και να, σταμάτα λίγο ρε. Τιμωρίζω Χατζηπαναγής για να παίξουν μαζί χωρίς Χατζηπαναγή. Πλάκα μου κάνεις. Κώστα λέω κανένα ψέμα. Και πήρα από σένα πρωτάθλημα. Πήρε κόκκινο το Χατζηπαναγής και πήρα εγώ το πρωτάθλημα. Στο μεταξύ μας θα γίνει η Κατερίνη βέβαια. Αυτό ήτανε. Πήρε κόκκινη ο Βάσκια για να παίξουμε μαζί χωρίς Χατζηπαναγή. Αυτός πες του τώρα. Ποια αγωνιστική ρε φίλε. Τι μέρα παίξαμε μαζί. Πότε ήταν, ποια αγωνιστική. Στην Κατερίνη. Ποια αγωνιστική. Τι μου λες φίλε μεταξύ μας. Ποια αγωνιστική. Δεύτερος γύρος, κρίσιμο μάτς μεταξύ μας. Μπράβο στο Μιχάλη το Τσέπτεπι έβαλε δύο γκολ. Με τον Πιερικό παίκτη του Πιερικού μέσα στο Παναθηναϊκό έφερε 2-2. Δύο βαθμούς η νίκη, ένα ισοπαλία και μηδέν το ήττα. Και πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα για τις ανιστόρητες. Τι λέει ρε. Άμα ήθελε ο Μαρτυρογιάννης να το πάρει και να το μάθει. Δεν μπορούσε ο Μαρτυρογιάννης. Ο Σαραβάκος και ο Ζάιρ. 10.000 διαρκείας ο Άκης που τα είπε σε δικαστήριο. Δεν ακούω εγώ τον Τζόρτα να με λέει βλακίες. 10.000 διαρκείας είπε ο Άκης. Δεν κάνατε σε 10 χρόνια. 10.000 δεν είναι ούτε την ατσάπα, άμα περηφανεύεσαι για αυτά που έκανε. Και στην απονομή. Για αυτά που έκανε. Στην απονομή τελευταίο μάτσι του τι έγινε. Είσαι κατάπτυστος. Γιατί είσαι ίδιος με τον Γάβλο. Ίδιος. Απλά εσύ δεν είσαι ο Βέγκος. Είσαι παταβούρτσι. Γιατί είσαι από το Βορρά. Αυτός είσαι μια ζωή. Κλαψομιλιάζεις. Εγώ. Αυτός. Εδώ είσαι μια ζωή. Μιλάς την μία ώρα. Και τα 55 λεπτά ψάχνεις για τον Πάγκο. Μίζερος, κλαψομιλιά μέσα. Κλαψομιλιά αυτό είναι το πράγμα. Η αδικία. Η αδικία. Πρόσεξε. Η αδικία που κάνει όμως ο Πάγκο σε άλλες ομάδες. Η αδικία που έκανες εσύ στις άλλες ομάδες όμως δεν την κοιτάς. Πώς. Εσύ. Εγώ κάνω αδικία. Σε ποιον. Δεν έκανες. Στην Καλαμάτα. Δεν έκανες. Στην Καλαμάτα έκανα αδικία. Σε ποιον έκανες. Σε ποιον έκανες αδικία. Σε ποιον έκανες αδικία. Δεν έκανες. Πες μου μία. Το 11 δεν έκανες αδικία που κρίθηκε στην τουαλέτα. Στην τουαλέτα που κρίθηκες. Αδικία σε σένα. Ναι. Τι έκανα, πήγα ψήφισα κατά. Όχι. Τι έκανα. Πήγες να ψηφίσεις. Οι άλλοι 14 δεν κάνανε αδικία. Μα δεν τρέπεσε καθόλου. Για τους άλλους ποτέ δεν είπες τίποτα. Για αυτούς. Αυτούς εγώ. Φλικ φλακ το λέω. Πανόπουλο και σε καταδίκασα. Φλικ φλακ το λέω. Φλικ φλακ το λέω. Εσύ έτσι στο Πανόπουλο την προηγούμενη αγωνία. Φλικ φλακ το λέω. Τι θες άλλο. Εσύ απλά κρίθηκες στην τουαλέτα. Τι θες να μου πεις. Ότι με πήραν από ένα άνθρωπο πλαστογραφίας που κολλήτανε για 50 χιλιάρικα και με πήγανε στη δυσφήμιση του αθλήματος. Έχεις δίκιο. Δεν τρέπεστε. Έχεις δίκιο. Μαζί σου είμαι. Δεν φταίει ο ΠΑΟΚ σε κάτι όμως. Το Κολοκοτρωνίτσης έριξε. Ρε, εσύ δεν σημαίνει ότι με έριξε ο ΠΑΟΚ μόνο. Δεν είπα αυτό. Όχι ο ΠΑΟΚ μόνο. Εγώ δεν ασχολείται ο ΠΑΟΚ. Εγώ έχω προκαλέσει, το λέω και στον αέρα, να γίνει μια εκπομπή και να δούμε, να βάλουμε ένα στοίχημα ποιος θα μιλάει μόνο για την ομάδα του. Ωραία. Το καταλάβατε λοιπόν όλοι εσείς γιατί η μεγαλύτερη ομάδα τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Όλοι μιλάνε για τον ΠΑΟΚ. Όλοι. Όλοι μιλάνε για τον ΠΑΟΚ. Αριανός δεν μίλησε για τον Άρη. Όλοι μιλάνε για τον ΠΑΟΚ. Δεν μιλήσει ρε. Δεν μιλήσει ρε. Δεν
έχει μαντήλι να κλάψει ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ο ένας δεν παίρνει άδεια. Δεν είναι τυχαίο ότι και προχθές που είχε γιορτή ο ΠΑΟΚ, περισσότερο κατά 99% προβλήθηκε η ομάδα του ΠΑΟΚ το 70. Δεν προβλήθηκε η ομάδα το 85. Καλά. Διότι είχε μια ομάδα, μα να κλάψε με, κάστα να πάνε να πω. Εντάξει. Έβαλε τότε το χέρι του Πασόκ. Καλός ή κακός, και δύο κύπελα που τα πήρε μετέπειτα, πάλι έβαλε το χέρι του Πασόκ. Το Πασόκ ήταν μέσα στον ΠΑΟΚ. Έβαλε χέρι του Πασόκ γιατί πήρε ο ΠΑΟΚ κύπελο. Άμα χάσει ο ΠΑΟΚ το κύπελο, δεν έχει ομάδα. Άμα το πάρει ο ΠΑΟΚ το κύπελο, βάζει χέρι του Πασόκ. Στο πρωτάθλημα μια χαρά έβαλε το 85, αδερφέ. Μια χαρά. Άντε. Έβαλε το πρωτάθλημα στο πρωτάθλημα. Τελευταίο μάτσο έκανε απονομή γιορτή και έβαλε ο Σαραβάκη περπατώντα γκολ για να βγει ο πρώτο. Στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ δεν πήρε το πρωτάθλημα. Να το, ΠΑΟΚ σου διάβασε. Για πε μα γιατί δεν έχασε κανένα από την πέτρα. Διάβασε! Στο ένα, στο τέτοιο σημείο. Την μεγάλη ομάδα! Κατάλαβε, η νοοτροπία σου είναι αυτή. Αυτή ήταν η νοοτροπία σου μια ζωή. Αυτό δεν με λέει τίποτα εμένα. Τίποτα. Στο ένα-ένα αγωνιστική. Στη συγκίνηση των ΠΑΟΚΣΙΔΟΝ μεγάλο ΠΑΟΚ είναι αυτός του 70. Εννοείται. Όχι ο ΠΑΟΚ του 85. Φυσικά. Τώρα γιατί κλαίει αυτήν εδώ τώρα και μα και προσπαθεί να μας πεις. Τι λέμε. Αυτό είναι δεδομένο. Η μεγαλύτερη ομάδα του ΠΑΟΚ που πέρασε ποτέ ήταν της δεκαετίας του 80. Το ξέρουμε. Για νέο μακρύ. Δεν είχε ομάδα. Ναι. Για να πάρεις πρωτάθλημα. Δεν είχα ομάδα. Σπρωγμένος. Είχε ο Παναθηναϊκός με τον Γκάβουρα, με τον Καραβίδα, με τον άλλον πως τον έλεγα. Ο Ηρακλής είχε. Ο Ηρακλής. Γιατί δεν το πήρες. Ο Ηρακλής. Άντε το 85. Το 85 σου στέλνει σε εσένα το πρωτάθλημα. Γιατί δεν σταματάς. Βγήκες δεύτερος. Δεν σταματάς γιατί δικά. Δεν σταμάτησε τη δικά! Βγήκες δεύτερος! Δεν σταμάτησε τη δικά! Τότε, εσύ με τον Ολυμπιακό! Γιατί φωνάζεις! Ρε φίλε, βγήκες δεύτερος! Στα παίρνει ο Ολυμπιακός με 30 βαθμούς διαφορά γιατί φωνάζεις! Πάω να πάω κάπου τον Ηρακλή μαζί σου ή μετά, το παίρνεις εσύ! Βρε παλικάρι μου! Γιατί κράζεις με τον Ολυμπιακό όταν στα παίρνει με 35 βαθμούς διαφορά. Γιατί τον κράζεις τότε. Ρε φίλε. Πού είναι η αδικία. Άλλο σου λέω εγώ τώρα. Ναι. Εσύ μας βάζεις χέρι τώρα γιατί εξαιτίας του Ηρακλή πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Γιατί σε δύο κρίσιμες καμπές πρωταθλήματος έγινε αβαβά γι' αυτό. Α, έγινε αβαβά. Βέβαια. Αδικήθηκε ο Ηρακλής. Βέβαια. Βέβαια. Στα άλλα τα παιχνίδια όταν πάει ο Ολυμπιακός και το παίρνει από τον Ηρακλή δεν είναι αβαβά. Και στη γιορτή σου το ηλιόλουστο εκείνο μεσημέρι ο Παναθηναϊκός βγήκε περπατώντας με το χ στην Τούμπα. Περπατώντας βγήκε. Μπροστά ήμουν στην 7. Λοιπόν, γελούσε ο κόσμος. Έχεις μεσάνυχτα πλήρες. Πήρε χ και βγήκε λοιπόν ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα. Μεσάνυχτα πλήρες. Δεν ξέρω αν έχω. Πλήρες χαράματα λοιπόν. Μεσάνυχτα πλήρες. Ο Παναθηναϊκός διεκδικούσε το πρωτάθλημα μαζί μου. Και τρεις αγωνιστικές στο τέλος. Τελευταία αγωνιστική με την ισοπαλία βγήκε στην Ευρώπη. Δεν έβγαινε και η Ευρώπη. Αυτό λέω. Αυτό σου λέω. Αυτό σου λέω εγώ. Περπατώντας. Αυτό σου λέω ρε παιδί. Βγήκε η Ευρώπη με το χ με στην Τούμπα. Φιλικό μάτς ήταν τελευταίο. Αφού ήταν φιλικό μάτς, αυτό σου λέω. Ήταν φιλικό. Μέσα ήμουνα. Έπρεπε να χάσει, έτσι. Μέσα ήμουνα. Εγώ που ήμουνα απ' έξω. Προηγήθηκε ο Παναθηναϊκός και σου βάζει. Μπράβο, μπροστά μου το βάζει τον γκολ. Δεν μου λες. Το γκολ είναι γελάει και οι κάμερες γελάνε. Έπρεπε να χάσει, έτσι. Ξέρω εγώ. Έπρεπε. Κατά τα άλλα, διεκδικούσε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός από μένα. Πες την 11 του Πάου εκείνη τη χρονιά που τον πήρε. Πολύ. Και πες την 11 του Παναθηναϊκού. Για πες μας, για να δούμε ποιος έχει ομάδα τώρα. Φίλε, τώρα με πείσαι. Απολύ. Ζάιτς, Σαραβάκη. Αυτό το δεύτερο. Έχει πει ο αρέματος. Πού πας ρε φουκάρα, πανθρακικό. Και το έχεις πεσάει τα πλήρες. Λοιπόν. Τάιμ τότε. Καλό Πάσχα, αδέρφια. Γεια σας. Καλό Πάσχα.